κοντά σας και σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, με όλα τα θέματα από την επικαιρότητα, από το χώρο του αθλητισμού, από το χώρο της επιμόρφωσης, αλλά και της ψυχαγωγίας. Μαζί μας σήμερα ο Τάσος Θεοδόσης. Τάσο, καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα, Σπύρο. Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Ο θρίαμβος της πρόκρισης εθνικής, Σπύρο. Αμέσως στα αθλητικά, Τάσο, έτσι, αμέσως. Παντού παίζει πρώτο αμέσως, θέμα. Να μην μας αφήσεις να πούμε τίποτα. Για πάμε λοιπόν. Λοιπόν, 1-1 ισόπαλη χθες η Εθνική στην Ρουμανία και με το 3-1 του πρώτου αγώνα στο Καραϊσκάκης προκρίθηκε και έτσι του χρόνου θα έχουμε κάτι ενδιαφέρον τουλάχιστον στο παγκόσμιο κύπελο της Βραζιλίας. Θα έχουμε κάτι να περιμένουμε, να παρακολουθούμε. Όλη η Ελλάδα πανηγύρισε χθες. Ήταν μια τονωτική ένεση έτσι λίγο στο ηθικό των Ελλήνων σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάμε σαν λαός, Σπύρο. Τι να σβήσει τώρα, απλά λίγο έδωσε έτσι λίγο αισιοδοξία. Σίγουρα μας ανέβασε. Έχουμε ετοιμάσει και βιντεάκι γι' αυτό. Και ήταν και μια δύσκολη βραδιά, το δούμε το βίντεο. Ήταν μια δύσκολη βραδιά η χθεσινή, δεδομένου το ότι μας πήγε, μάλλον μας χτύπησε έτσι λίγο την πόρτα εδώ στην νοτιοδυτική Ελλάδα η Κλεοπάτρα, αλλά τελικά την κλείσαμε και έφυγε. Δεν έμεινε. Έχουμε όμως και γι' αυτό βίντεο. Ναι. Και να πούμε ακόμη ότι Τάσο και κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή έξω από το Υπουργείο Εσωτερικών, έξω από το γραφείο του Υπουργού του κ. Μιχελάκη, βρίσκονται οι δήμαρχοι των Ιόνιων νησιών με θέμα τα όσα βέβαια έχουμε σχετικά με τις καινούργιες εξελίξεις, τις νέες εξελίξεις και τις φημολογίες και τις ειδήσεις. Αλλού δημοσιεύονται ως δεδομένα, αλλού όχι. Για το σπάσιμο κάποιων δήμων σε μεγάλα νησιά. Έχει ακουστεί ήδη το σπάσιμο των δήμων της Κεφαλονιάς, από ένας που είναι δηλαδή να γίνουν τρεις, και κάτι αντίστοιχο και παίζει και στην Κέρκυρα, εδώ για την περιφέρεια Ιωνίων νησιών. Ακούγεται και για τη Σάμο, ακούγεται και για τη Ρόδο, ακούγεται για τη Λέσβο. Μεγάλους πληθυσμιακά δήμους, ναι. Σπύρο, ακούγεται αυτό, επειδή έχουμε ασχοληθεί και στο Δελτίο Ειδήσεων αρκετές φορές. Βέβαια, δεν είναι τίποτα σίγουρο, έτσι. Τώρα, γιατί, πώς βγαίνουν έξω αυτές οι πληροφορίες, θα δούμε. Πάντως, υπάρχει... δεν είναι τίποτα σίγουρο, δεδομένου ότι οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, η ενενεργία, να το πούμε έτσι, στο σύνολό τους, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, για να μην πω απόλυτα όλοι, αντιδρούν με αυτό το μέτρο. Δεν θα ήθελαν δηλαδή. Από την άλλη πλευρά, αν πάρω ένα μέτρο σύγκριση στα όσα διαβάζουμε στα social networks, στα κοινωνικά δίκτυα, και από ανθρώπους πάλι που μπορεί να είναι εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι και όχι μόνο κτλ., τους βλέπουμε γενικά και αντιδρούν. Δεν έχω διαβάσει κάτι που να λέει ναι, να σπάσουν οι Δήμοι ή να προχωρήσουμε σε σπασίματα κτλ. Ο περισσότερος κόσμος δηλαδή θέλει να μείνουν ως έχουν. Για να δούμε όμως αν μπορούμε, επειδή συμβαίνει τώρα, Τάσο, και η χαμηλή πτήση μπορεί να πάει στην Αθήνα. Νομίζω ότι από τον κοντρόλ μου λένε έχουμε στη γραμμή μας τον Δήμαρχο Ζακύνθου, δίπλα του είναι και ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς, ο κύριος Παρίσης, είναι έξω από το γραφείο του κυρίου Μιχελάκη. Κύριε Δήμαρχε, μας ακούτε, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Παρίσης στο τηλέφωνο και είμαστε στο γραφείο μου, ακόμα δεν έχουμε πάει. Κύριε Παρίση, είπα κύριε Δήμαρχε, μας ακούτε. Οπότε είστε εσείς στο τηλέφωνο, ωραία. Είστε στο γραφείο σας στην Αθήνα, κύριε Παρίση. Στο γραφείο το δικό μου και φεύγουμε τώρα γιατί ο υπουργός μας είχε πει στην αρχή 2 η ώρα και τώρα μας είπε 4. Κύριε Δήμαρχε, τι περιμένετε να κερδίσετε από αυτή τη συνάντηση? Ξέρω ότι υπάρχει και το θέμα των οικονομικών, έτσι, το οποίο είναι στην ατζέντα σας. Είναι πολλά τα θέματα. Ήταν να κάνουμε στην Κεφαλονιά σήμερα και ανεβλήθη για να γίνει αυτή η συνάντηση με τον υπουργό, ο οποίος μας ζήτησε σήμερα. Έκλεισε ο πρόεδρος της ΠΕΔΟ, ο κ. Τερπακίνης, μια συνάντηση και θα συναντούμε 4 ώρα τώρα στο γραφείο του υπουργού. Τι πιστεύετε ότι θα έχετε ως αποτέλεσμα στο θέμα του σπασίματος των Δήμων? Ο κ. Τερπακίνης είναι υπέρ ή κατά? Ο Τερπακίνης είναι κατά. Η δική σας άποψη, κύριε Δήμαρχε? Εμείς είπαμε, τουλάχιστον να πούμε πόσα, με ποια κριτήρια αρχιζητάει να σπάσει το Δήμο της Κεφαλονιάς σε 3 Δήμους. Να πάει Έρισος και η Πύλαρος, που είναι απαράδεκτα πράγματα. Τουλάχιστον δεν σκεφτήκανε να πούνε ότι ελάτε εδώ, ρε παιδιά, να συζητήσουμε πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Το οποίο είχαμε ζητήσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο 4 Δήμοι. Από πού προκύπτει όμως, κύριε Παρίση, αυτό? Δηλαδή έγιναν κάποια αιτήματα του λαού της Κεφαλονιάς ή αιρετών ή κάποιων πολιτικών? Όχι, όχι, από πού προέκυψε? Οι οποίοι έχουν οραματίζονται καρέκλες και ήδη, να πούμε, η Μερίσιος έκανε ένα ωραίο άθρο, πέρασε με ορισμένους οι οποίοι επιθυμούν τη διάσπαση. Αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσει ο Δήμος, διότι ο Δήμος τώρα 2,5 χρόνια δεν κάνουμε τίποτα άλλο, να συγχωνεύουμε νομικά πρόσωπα σε 2 από 20 όλες τις υπηρεσίες οι οποίες ο ΕΗ σήμερα του Δήμου του Καλλικράτη έχει διευθύνσεις. Πώς θα σπάσουν αυτές οι διευθύνσεις και πού θα πάνε? Σε 3. Τα σκουπίδια, φόσδα,
ΔΕΙΑΚ, τα νερά, δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να πούμε και εμπάσχε τόσο εμείς είμαστε και Κεφαλονιά πληθυσμιακά πάρα πολύ μικρή. Ναι. Δεν είναι ένα νησί όπως είναι η Λέσβο που για μένα και αυτό λάθος γιατί και δεν είναι όλοι αντίθετοι. Δεν έχει, σου λέει θα ανοίξει ασκούς του αιώλου τώρα. Κύριε Δημάρχε, το αυτονόητο... Τώρα διασπάει τη Σάμο και όχι τη Χίο που είναι 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το αυτονόητο ερώτημα είναι το εξής. Στο γραφείο του Υπουργού, τον οποίο θα δείτε τώρα σε μία ώρα, σε μισή ώρα. Ποιος έστειλε αυτό το αίτημα, ποιος το σκέφτηκε ας πούμε και με τι δικαιολογητικό ένας Δήμος να γίνουν τρεις. Γιατί αν υπάρχουν καθημερινά προβλήματα, δυσχέρειες, θα πρέπει να αφουγκραστεί από κάπου το Υπουργείο Εσωτερικών και ο ίδιος ο Υπουργός ότι έχω στο γραφείο μου αυτές τις δυσχέρειες. Αυτό δεν πάει καλά, αυτό δεν γίνονται συγχωνεύσεις, δεν. Οπότε μπαίνει σε διαβούλευση ένα ζήτημα σπασίματος Δήμου. Μα δεν έγινε έτσι. Από λόγια της καραβάνας ακούμε και εμείς δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν υπάρχει πίσω. Δεν είναι δυνατό να πάει το Φισκάρδο και η Πύλαρο στο Λιξούρι. Δεν υπάρχει. Να παράδειγμα πράγματα. Μάλιστα. Οπότε να προέκυψε κατά τα λεγόμενά σας έχει προκύψει από πολιτικούς κύκλους και μόνο. Βέβαια, από ορισμένους οι οποίοι οραματίζονται καρέκλες. Γιατί άμα νιώθουν ότι είναι δυνατοί, κατεβαίνουν και να πάρουμε το Δήμο. Άρα, ούτε φταίει σήμερα η διάσπαση του Καλλικράτου όταν δεν υπάρχει φράγκο, όταν καταργήσανε τη ΣΑΤΑ, παίρνουμε το 1/3. Όταν αυτή τη στιγμή εγώ έχω τέτοια χρέη ο Δήμος που παίρνω 132.000 ΚΑΠ το μήνα, πώς να πληρώσει μισθοδοσία 500 άτομα. Από πού και ως πού. Μάλιστα. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα, κύριε Καμπιώτη. Αλλά απορώ πώς το σπάς έτσι και αποφασίζεται να πάει το Λιξούρι, στο Λιξούρι η Πύλαρος και η Έρισσος. Δηλαδή παράδεκτα πράγματα μέχρι τη Θηνιά. Τα τελευταία χρόνια έχει μπει στη ζωή μας, κύριε Παρίση, έχει μπει στη ζωή μας αυτή η λεγόμενη διαβούλευση. Διαβούλευσε ο Υπουργός ή το Υπουργείο Εσωτερικών ή οι παράγοντες εκεί που αποφασίζουν να κάνουν αυτά τα σχεδιαγράμματα έχουν κάνει με κάποιον. Δεν τα ξέρω, κύριε Καμπιώτη. Άμα δεν τα ξέρετε εσείς που είστε δήμαρχος και δεν σας φώναξαν να κάνετε διαβούλευση, τότε ποιο να φωνάξουν. Την αντιπολίτευση. Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ. Εν δεύτερη περίπτωση. Κύριε Παρίση, αν έχετε την καλοσύνη, μπορούμε να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Ζακύνθου που είναι μαζί σας. Ακούτε. Ναι. Αυτά είναι. Τι να σας πω. Μάλιστα. Θα έχουμε όμως τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης εφόσον ολοκληρωθεί. Θα πάρω τον κύριο Μποζίκη. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Μποζίκη. Ναι, μιλήσουμε και με τον κύριο Μποζίκη. Μιλήσουμε και με τον κύριο Δημάρχο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Δημάρχε. Εσείς είστε εκεί ως θα έλεγε κανείς συμπαραστάτης όλων αυτών των ετοιμάτων που δεν είναι μόνο οι τρεις δήμοι που σκέπτονται κάποιοι να σπάσουν την Κεφαλονιά ή την Κέρκυρα, αλλά είναι και άλλα ζητήματα οικονομικής φύσεως. Και άλλα προβλήματα τα οποία ταλανίζουν εδώ τα νησιά μας και τους δήμους μας, έτσι δεν είναι? Προφανώς και το ραντεβού που ζήτησε ο κ. Μιχελάκης με τους δημάρχους των Επτανήσων αφορά πάρα πολλά ζητήματα που πρέπει να κουβεντιάσουμε, όπως είναι και η διάσπαση των Δήμων Κεφαλονιάς και Κέρκυρας και ο εκλογικός νόμος και τα οικονομικά ζητήματα και οι απολύσεις προσωπικού, η διαθεσιμότητα, άλλων η εθελοντική διαθεσιμότητα. Είναι πολλά τα θέματα. Κύριε Μπουζίκη, όσον αφορά το σπάσιμο των Δήμων, επειδή είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα και αφορά εδώ το λαό της Επτανήσου πάρα πολύ, μιλήσαμε με τον κύριο Παρίση και το ερώτημα το οποίο βάζουμε και μπαίνει είναι το εξής. Πώς ένας υπουργός και ένα Υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να έχει λάβει κάποιες έγγραφες ή προφορικές έστω σκέψεις ότι γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, επειδή που λέτε και εσείς οι δικηγόροι, στο τέλος θα προτείναμε να σπάσει ο Δήμος της Κεφαλονιάς, της Κέρκυρας, δεν έχει σημασία. Πώς γίνεται, ας πούμε, και αποφασίζει το Υπουργείο, χωρίς καν η τοπική κοινωνία να έχει μπει σε διαβούλευση, όπως ακούμε τα τελευταία χρόνια, ότι είναι και το πλέον δημοκρατικό και σωστό. Με την ίδια λογική, σκέπτεστε ότι αύριο το πρωί ένας Υπουργός Εσωτερικών θα αποφασίσει να σπάσει τη Ζάκυνθο σε δύο Δήμους, ας πούμε, χωρίς να ρωτήσει κανένα. Μα ακριβώς αυτή την αξία έχει και η παρουσία μου στο Υπουργείο Εσωτερικών σήμερα. Διότι με το σπάσιμο των Δήμων στα νησιά, τα υπόλοιπα, κανείς δεν σου εγγυάται ότι δεν θα ανοίξουν οι ασκοί του αιώλου και θα αρχίσει να ξυλώνει το πουλόβερ του Καλλικράτη, ο Καλλικράτης, κύριε Καμπιώτη. Με όλα όσα αρνητικά είχε, νομίζω ότι κράτησε τους Δήμους ισχυρούς και τους Δήμους κυρίως ανοιχτούς και τις κοινωνίες σε μια κατάσταση να απολαμβάνουν τα ελάχιστα. Καταλαβαίνετε τώρα εσείς ως έμπειρος δημοσιογράφος τι θα συνέβαινε στο νησί μας εάν υπήρχαν δύο δήμοι, θα λέγω, ή τρεις. Ποιος θα πήρανε τον σύνδεσμο ίδρυυσης,
Ποιος Δήμος με την οικονομική ανέχεια που έχουμε, ποιος θα πλήρωνε το σύνδρομο καθαριότητος, θα είχε την αχθή και η υδροδότηση και η αποκομιδή των απορριμμάτων στον αέρα του νησί μας. Θα είχαμε τεράστια προβλήματα. Τα ίδια θα αντιμετωπίσουν και τα δύο μεγάλα νησιά αυτά που προτίθεται η κυβέρνηση να διαμελήσει. Μάλιστα. Πάντως, επί τρία χρόνια τώρα, και πολύ σωστά το έθεσε ο κύριος Παρίσης προηγουμένως, επί τρία χρόνια προσπαθείτε να συγχωνεύσετε οργανισμούς, να κάνετε, να αλλάξετε καταστατικά, να φτιαχτούν αναπτυξιακές καινούργιες, να καταργηθούν παλιές. Πώς θα μοιραστούν τα χρέη. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ο νέος Δήμος, ο καλλικρατικός, ο ενοποιημένος, οι νέοι Δήμοι που προέκυψαν, ανέλαβαν και τα χρέη των παλιών. Τώρα, δύο καινούργοι τι θα κάνουν, θα αναλάβουν χρέη του ενός. Πώς θα μοιραστούν. Και μπήκαμε σε μια διαδικασία αυτά τα τρία χρόνια, κύριε Καβιώτη, με πολύ μεγάλο κόπο και πόνο, να πληρώνουμε παλιές υποχρεώσεις. Παλιές υποχρεώσεις που το ξέρετε και εσείς και όλοι μας και στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο, υπάρχουν τεράστιες. 40 εκατομμύρια χρέη Κεφαλονιά, 45 Ζάκυνθος. Αυτά όλα και μέσα σε μια διαδικασία να στήσεις ένα βήμα από την αρχή. Και έρχεται τώρα ο Υπουργείο Εσωτερικών χωρίς καμία διαβούλευση και λέει αποφασίζουμε η Κεφαλονιά να γίνει τρεις δήμοι και η Κέρκυρα τρεις. Και δεν μας συγκρίνει κανένας βέβαια κύριε Καβιώτη ότι δεν θα γίνει το ίδιο και στο νησί μας αύριο. Μάλιστα. Αν αυτό λοιπόν είναι εξέλιξη. Ότι το σενάριο αυτό να γίνει Ζάκυνθος δύο ή τρεις δήμοι είναι απόλυτα καταστροφικό. Εκείνο το οποίο εκλαμβάνουμε εμείς δημοσιογραφικά είναι ότι δεν υπάρχουν κάποιες κραυγές διαμαρτυρίας έντονες και στοιχειοθετημένες πάνω σε συγκεκριμένες διαβουλεύσεις, πάνω σε συγκεκριμένα δηλαδή πραγματικά γεγονότα όπου να στηρίζονται και να λένε ότι για κάποιους λόγους προτείνουμε ας πούμε να γίνουν 2, 3, 5 δήμοι. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε από το λαό, ούτε καν από τις αντιπολιτεύσεις δεν έχει πέσει στην αντίληψή μας κάποιο δελτίο τύπου. Ακούστε, η αφορμή δόθηκε από έναν Δήμο που λέγεται Μυτιλίνη, η Λέσβος. Είναι ένας τεράστιος δήμος που είναι 4 φορές για τη Ζάκυνθο. Είναι 1.600 χιλιόμετρα περίπου τετραγωνικά. Δεν μπορείς όμως το όνομα ενός νησιού να αρχίσεις να διαμελίζεις δήμους. Ο Δήμαρχος Ρόδου και η κοινωνία της Ρόδου είναι στα κάγκελα αυτή τη στιγμή. Δεν θέλουν. Θέλουν να μείνει ένας δήμος. Προφανώς. Και μιλάμε για τεράστιο νησί. Δεν μπαίνουν ζητήματα. Δηλαδή, το να ανοίγεις τώρα το θέμα του διαμελισμού των Δήμων πάλι είναι πολιτικά ανορθόδοξο και κοινωνικά επικίνδυνο. Μάλιστα. Λοιπόν, περισσότερα. Κύριε Καβιώτη, θα συνδεθούμε αν θέλετε και πάλι μετά τη συνάντηση. Μετά, γιατί θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε. Το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων των 9 με τον Τάσο Θεοδόση να πείτε και περισσότερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τους δύο δημάρχους, Τάσο. Πάντως, Σπύρο, δεν ξέρω τι είναι καλό για τον κόσμο. Έτσι, ακούσαμε την άποψη των δημάρχων. Γιατί πάντα ο πολίτης, ο δημότης πρέπει να ερωτάται και η δική του άποψη. Δεν ξέρω, Τάσο, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Όταν λέμε αυτοδιοίκηση, σημαίνει ότι ένας τόπος αυτοδιοικείται. Δηλαδή, διοικείται μόνος του με λίγα λόγια. Βέβαια, στη χώρα μας η λέξη αυτή, ενώ προφέρεται από πολλούς, λίγοι την έχουν καταλάβει τι σημαίνει. Και η ίδια η λέξη τα λέει όλα τα σου. Αυτοδιοίκηση, αυτοδιοικείται ένας τόπος. Τώρα, αν αυτή η αυτοδιοίκηση είναι για τα μάτια και πρέπει ένα ολόκληρο κράτος και μια Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίζει μια αυτοδιοίκηση για να υπάρχει και δεν μπορεί να αυτοδιοικηθεί, αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο και άλλης ώρας συζήτηση. Όσον αφορά το συγκεκριμένο το οποίο λες, υπάρχει αυτό το κομμάτι της διοίκησης μέσα στους Δήμους. Ο λαός πάντα δεν μπορεί να είναι αυτός ο οποίος τα ξέρει όλα. Με την έννοια τη διοικητική. Δηλαδή το πώς στείνεται μια διοίκηση σε έναν οργανισμό είναι και θέμα, αν θέλεις, τεχνοκρατικό. Έτσι, υπάρχουν όργανα συγκεκριμένα που καταλαβαίνουν, αποφασίζουν και προχωράνε στο επόμενο βήμα. Όλα αυτά τα οποία λένε οι δήμαρχοι, δηλαδή, και άκουσες και εσύ. Συγχωνεύσαμε ένα σωρό εταιρείες. Τρία χρόνια δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Να τρέχουμε στα πρωτοδικεία, να κλείνουμε παλιούς οργανισμούς, να φτιάχνουμε καινούριους για να ενσωματωθούμε στον καλλικράτη, στον ένα Δήμο. Σκουπίδια, νερό, όλα αυτά. Αφού έγιναν λοιπόν όλα αυτά τρία χρόνια, μετά ξαναγυρίζουμε πάλι πίσω και αρχίζουμε και σπάμε. Παλιά χρέη στο νέο Δήμο. Σωστά. Τα νυν χρέη πού θα πάνε. Θα μοιραστούν στους δύο και ποιος θέλει να πάρει πρίκιο χρέη. Εντάξει. Δηλαδή, αν σπάσει ένα νησί στα τρία, Τάσο, πώς θα μοιραστούν αυτά τα νυν, δηλαδή. Ο Δήμος αναλάβει και τις μεγαλύτερες ευθύνες. Αυτά τα λέμε, όπως προέκυψαν και από τη συζήτηση, γιατί αυτά είναι τα διοικητικά ζητήματα. Δηλαδή, αν ρωτήσει έναν πολίτη στον δρόμο, θα σου πει την άποψή του, σαφώς, και θα είναι σεβαστή, αλλά δεν μπορεί να επισέλθει ο πολίτης όλες αυτές τις διοικητικές λεπτομέρειες που απαιτούν ακόμη και ερμηνεία νόμων, Τάσο. Έτσι, σωστά. Απλά τι θα είναι καλύτερο. Αυτό θέλουμε να.
να μπορούσαμε να γνωρίζουμε. Αυτό δεν έχουμε όμως καταλάβει, γι' αυτό έλεγα και εγώ προηγουμένως. Δηλαδή, αυτό το καλύτερο που κάποιοι ίσως οραματίζονται ή θα ήθελαν, δεν το έχουμε διαβάσει κάπου να πούνε ότι για αυτούς τους λόγους θεωρούμε ότι είναι καλύτερο. Ναι. Δεν έχουμε κάποια επιχειρήματα Συμφωνώ. Ανθρώπων εκτός από τις χιλιομετρικές αποστάσεις. Έτσι, αυτό είναι ένα θέμα, ας πούμε, σε κάποια μεγάλα γεωγραφικά νησιά. Ναι. Και δεν ξέρω αν και γίνει και κάποιο δημοψήφισμα, δεν ξέρουμε και τι θα πει ο λαός. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι κάτοικοι Ορεινών αυτή τη στιγμή που έχουν λόγους να πούνε όχι, να ξαναγυρίσουμε στους παλιούς δήμους, μπουν στη διαδικασία ενός απαντήσεων σε ένα ερωτηματολόγιο και τους ρωτήσεις θα θέλατε να ξαναγυρίσουν πάλι οι παλιοί δήμοι κτλ. Και να μην είναι όπως είναι σήμερα. Δεν είναι σίγουρο ότι θα σου απαντήσουν, Τάσο, ότι θα ήθελαν να ξαναγίνει αυτό που ήταν στο παρελθόν, με την έννοια ότι δεν εξυπηρετούνται σήμερα. Κάπως έτσι εγώ τα βλέπω τα πράγματα. Συμφωνώ σε αυτό. Λοιπόν, αλλάξουμε θέμα. Πάμε στο δικό σου. Μεγάλη πρόκριση για την Εθνική Ελλάδος χθες, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Του χρόνου θα έχουμε στη Βραζιλία να παρακολουθούμε την Ελλάδα και η ομάδα του Φερνάντο Σάντος οπωσδήποτε έκανε περήφανος όλους τους Έλληνες χθες το βράδυ με το 1-1 στην Ρουμανία. Πάμε να δούμε το βιντεάκι που έχουμε ετοιμάσει. Σαμαρίς, σφυρίχτρα στο στόμα του Μίλο Ραντμάζιτς. Η Ελλάδα στο παγκόσμιο κύπελο του 2014. Μετά από 15 μήνες, ένας αγώνας που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2012 στη Ρήγα, η στιγμή της ανταμοιβής. Της χαράς των πρωταγωνιστών, μια χαρά που γίνεται χαρά όλου του ελληνισμού. Ο Καρακούνης τους μαζεύει για να πάνε προς την ελληνική κερκίδα. 1-1. Με 9 νίκες, 2 ισοπαλίες και εκείνη την ήττα στη Ζένιτσα που μας ταλαιπωρούσε μέχρι απόψε. Η Εθνική θα κυματίσει την ελληνική σημαία και το καλοκαίρι στη Βραζιλία. Το γκολ του Κώστα Μήτρογλου στο 23 ήταν το χτύπημα, το κέριο χτύπημα, μια πάσα του Καρακούνη στα νότα της ρουμανικής άμυνας. Και εν συνεχεία οι Ρουμάνοι έζησαν για περίπου 35 λεπτά την ψευδέστησή τους. Εμείς τους την γεννήσαμε με εκείνο το αυτογκόλ του Βασίλη το Ρωσίδη. Νικά. Ο Φερνάντο Σάντος μπαίνει οριστικά, αμετάκλητα και δικαιωματικά στην πινακοθήκη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μετά τον Αλκέδα Παναγούλια και τον Ότο Ρεχάκελ γίνεται ο τρίτος προπονητής που οδηγεί αυτή την ομάδα σε μια τελική φάση παγκόσμιου κυπέλου. Η στιγμή για την οποία 15 μήνες και 12 αγώνες κοπίαζαν για να πάνε στο τέλος μπροστά στην ελληνική κερκίδα και να μοιραστούν την ικανοποίηση ότι άλλη μια φορά έκαναν το χρέος, το καθήκον, τη δουλειά. Οι αρχηγοί, ο Καρακούνης και ο Κατσουράνης, συντονίζουν τις πρώτες εορταστικές εκδηλώσεις. Και ξανά πίσω στον κόσμο. Ο κόσμος δεν τους χορταίνει, οι διεθνείς δεν χορταίνουν τον κόσμο. Και τώρα θα υποστεί το μαρτύριο πριν από το ταξίδι στη Βραζιλία. Μια χώρα που είναι η χώρα που μιλά τη γλώσσα του. Λοιπόν, ο Φερνάντο Σάντος στα χέρια του. Φοβερή πανηγυρισμή, έτσι. Ναι. Είχε πολλά βιντεάκια στο διαδίκτυο Σπύρο και από την επιστροφή στο αεροπλάνο και από τα αποδητήρια που είναι η μη γυμνή διεθνή. Πάρα πολλά βιντεάκια είδα στο. Τάσο, Βραζιλία, Μουντιάλ. Πρέπει να έχει να γίνει εκεί πέρα τέτοια διοργάνωση πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Ναι, δεν θυμάμαι. Πρέπει να έχει γίνει άλλη μια φορά, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Άλλη μια φορά, αλλά πρέπει να είναι πάρα πολύ παλιά. Είδα μια ωραία φωτογραφία που είχε ανεβάσει ο Γιώργος ο Γεωργιάδης στο Facebook, έξω από το Μαρακανά. Τώρα, επειδή η Βραζιλία έρχεται τώρα να ολοκληρώσει μια σειρά από παγκόσμια κύπελα, βλέπω τον Αλέκο τον Θεοφιλόπουλο από τώρα να βγάζει εισιτήριο. Να ετοιμάζει βαλίτσες.
Λοιπόν, έχουμε να πούμε για το διαγωνισμό μας. Να πούμε για την κλήρωση, γιατί είναι τελευταία μέρα σήμερα, Τάσο, 20 Νοεμβρίου, φτάσαμε αμέσως. Αύριο θα γίνει η κλήρωση για τον τυχερό. Θυμίζουμε λοιπόν ότι μέχρι και σήμερα μπορείτε να αποστέλλετε το μήνυμα SMS στο 54454, γράφοντας Ιόνιαν κενό και το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, κυρίες και κύριοι, ζωντανά από την εκπομπή μας, πανηγυρικά, με δώρο μια τηλεόραση 19 ιντσών LED ψηφιακή, full high definition, μια προσφορά δώρου από τα καταστήματα Electronet Καπαρέλης και του Ionian, και το Ionian Channel. Αυτή ήταν λοιπόν η προσφορά των δύο περασμένων εβδομάδων από τη χαμηλή πτήση. Έχουμε αρκετές συμμετοχές και για το λόγο αυτό έχουμε και ένα δεύτερο δώρο στην κλήρωση που είναι ένα δείπνο στο ξενοδοχείο La Carte, το οποίο έχει μεσογειακές γεύσεις και πανέμορφη κουζίνα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, δίπλα από το ξενοδοχείο Παλατίνο. Αυτά τα δύο λοιπόν θα είναι τα δώρα. Πρώτα η τηλεόραση, μετά το δείπνο. Η κλήρωση στην αυριανή μας εκπομπή. Εσείς που μας παρακολουθείτε και σήμερα μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο 54454. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό μας break και σε λίγο θα είμαστε μαζί σας. Στράντα καφέ. Η δική σας γωνιά στο κέντρο της πόλης. Στράντα καφέ. Άνω το περιβάλλον, φιλική ατμόσφαιρα, άψογο και γρήγορο σέρβις. Στράντα καφέ. Αναψυκτικά, ποτά, κοκτέιλ και φυσικά ζεστός και κρύος καφές προσφέρεται από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ σε προσιτές τιμές. Στράντα καφέ. Ραντεβού στη γεύση, τη διασκέδαση και τη χαλάρωση. Στράντα καφέ. Για τους φίλους στο σπορ με τα κανάλια της Nova και του OTE TV. Στράντα καφέ. Το δικό σας στέκει. Η επιχείρηση Διονυσίου Πολάτου σε συνεργασία με τον Όμιλο Μασούτη τώρα και στην Κεφαλονιά. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Πόρο Αργοστολίου. Express Market, ό,τι θέλεις δίπλα σου, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Δίπλα θα βρείτε το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Κεφαλονιάς με 20.000 προϊόντα οικιακής χρήσης. Άριστη ποιότητα. OK. Εγγυημένη ποσότητα. OK. Revoil OK επί 2. Χιλιάδες ποιοτική και ποσοτική έλεγχη το χρόνο σε όλα τα πρατήρια Revoil με την πιστοποίηση του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καθαρές κουβέντες. Ο νέος τρόπος να λες κταίω. Χωρίς την παραμικρή ταλαιπωρία. Γρήγορα και αξιόπιστα. Ιδιωτικό κταίω νομού Ηλίας. Αποτελεί την εξέλιξη στο χώρο του τεχνικού ελέγχου και εναρμονίζεται πλήρως με τις απαιτήσεις περί ασφάλειας μεταφορών. Τεχνικός έλεγχος σε φορτηγά, επικαθήμενα, σειρμούς, ρημουλκούμενα, ημιρημουλκούμενα, λεωφορεία, βιτία, ADR, ATP, ΙΤΧ, ταξί, μότο, υγρα αεριοκίνητα. Ιδιωτικό κταίω νομού Ηλίας. Διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό. Θηλυκό προσωπικό, το οποίο εξηγεί με ακρίβεια τη συνολική εικόνα του οχήματος. Ιδιωτικό κταίω νομού Ηλίας, Καραπάνος Αθανάσιος. Διασταύρωση Εθνικής Οδού Πύργου Πατρών με Εθνική Οδό Αεροδρομίου Κυλλίνης. Τηλέφωνο 26 23 0 54 071. Φροντίζετε πραγματικά αυτούς που αγαπάτε? Ακουστικά βαρικοΐας Μαρίνος Κάντιλας. Ζήστε την εμπειρία της άνεσης που προσφέρουν οι ανώτερες αυτόματες λειτουργίες. Πρωτοποριακές ακουστικές εφαρμογές που διευκολύνουν όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής και καλύπτονται από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ, τώρα και τον ΟΓΑ. Για κουφώματα με εγγύηση ποιότητας και τιμές μοναδικά προσιτές, εμπιστευτείτε τον ειδικό. Πόρτες παράθυρα αλουμινίου Κρεζίας. Ο ειδικός που εγγυάται για σας κουφώματα που αντέχουν την πρόκληση του χρόνου και της φθοράς. Επιλέξτε υπεύθυνα. Επιλέξτε σίγουρα. Πόρτες παράθυρα αλουμινίου Τιμόθεος Κρεζίας. Στην Κυψέλη, στο 10ο χιλιόμετρο Ζακύνθου Αλικών. Τηλέφωνα 26 950 63 761. 69-72-02-38-58.
Κέντρο Ξένων Γλωσσών Διάνα Παράσχη. Για μαθητές και φοιτητές, προγράμματα που θέτουν γερές βάσεις με στόχο την ευχέρεια στην χρήση της γλώσσας και την άρτια προετοιμασία για την κατοχύρωση των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας. Ειδικά προγράμματα ενηλίκων με έμφαση στην προφορική επικοινωνία για τους επαγγελματίες που θέλουν να μιλήσουν με άνεση μια ξένη γλώσσα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Διάνα Παράσχη. Αλεξάνδρου Ρώμα 56, τηλέφωνο 26 95 0 49 233. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 85 ευρώ το εξάμηνο. Ασφάλειες λιβάνι και ανασφάλειες τέλος. Δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, της ζωντανής μεσημεριανής μας εκπομπής. Χαμηλή πτήση λοιπόν και σήμερα, Τετάρτη 20 Νοεμβρίου. Σας είπαμε για την κλήρωσή μας, σας δείξαμε και τα πρώτα μας διαφημιστικά μηνύματα. Και να περάσουμε τώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται στη γειτονική Κεφαλονιά και να μην το καθυστερήσουμε άλλο Τάσο, γιατί όπως λέει ο Μιχάλης, εκεί αρχίζει να βρέχει στο λιθόστρωτο. Μην πιάσει καμία βροχή το Μιχάλη. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλώς ημέρα, Κεφαλονιά. Μια χαρά σε βρίσκουμε, Μιχάλη. Δεν ξέρω οι καιρικές συνθήκες πώς είναι εκεί. Σήμερα είναι πιο ήπιες από τις χθεσινό βράδυ. Είναι λίγο άσπρες οι καιρικές συνθήκες. Είχαμε κάποιες ισχυρές βροχοπτώσεις για ολιγόλεπτες βέβαια, αλλά ήταν ικανές να δημιουργήσουν έτσι κάποια μικρό προβλήματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έντονη συννεφιά, αλλά είναι και λίγο καλύτερος ο καιρός. Δεν βλέπω κόσμο. Α, εντάξει. Ναι. Δεν βλέπω μόνο. Ησυχία βλέπω. Θέλει ο Τάσος μόνο να κάνω ρεπορτάζ. Αυτό που είχε ζητήσει και ο Σπύρος την άλλη φορά. Ο Σπύρος θέλει κάτι με μαγείρεμα. Με κουζίνα. Ναι, σίγουρα. Ναι. Εγώ θέλω να το πει και να το κάνουμε. Ναι. Ο Τάσος, Μιχάλη, θέλει να σταματήσει την πρώτη κοπελιά που θα περάσει από πίσω σου και να τη ρωτήσει έτσι γενικά για τον καιρό, για το πώς αισθάνεται. Πώς βλέπει το Ιόνιο, ναι. Πώς βλέπει το κανάλι, πώς βλέπει γενικότερα την παρουσία της στο Ιόνιο Πέλαγος κλπ. Λοιπόν. Μιχάλη, δεν είχαμε προβλήματα. Πριν από λίγο, πρέπει να σου πω, μπορεί να το παρακολούθησες, μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο της Κεφαλονιάς, τον κύριο Παρίση, είναι στο κατόφλι του Υπουργού Εσωτερικών για το θέμα του σπασίματος των Δήμων και ήθελα να σε ρωτήσω, για να συνδέσουμε αυτό με το επόμενο. Υπήρξαν κάποιες προτάσεις, συγκεκριμένες όμως προτάσεις, ανθρώπων, πολιτών, δημοτών, αντιπολίτευσης, πολιτικών χώρων που να εμπεριστατώνουν κάποιες απόψεις και να λένε ότι πρέπει να πάει η Κεφαλονιά σε 2, σε 3, σε 4 δήμους. Αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες λίγο από το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν υπάρχουν, αυτό που είπες, κάποιες εμπεριστατωμένες απόψεις ή κάποιες προτάσεις πάνω στο θέμα της διάσπασης των δήμων. Απλά υπάρχουν σενάρια τα οποία ενισχύθηκαν και μετά τη συνάντηση που είχε ο Υπουργός ο κ. Μιχελάκης πρόσφατα με τον Περιφερειάρχη κ. Σπύρου και τους αντιπεριφερειάρχες, που εκεί φέρεται να πρότεινε ότι θα υπάρξει διάσπαση του Δήμου της Κεφαλονιάς και της Κέρκυρας. Από τότε έχουν δημιουργηθεί πολλά σενάρια για το ποιοι θα είναι οι Δήμοι αυτοί, πώς θα κατανεμηθούν. Αλλά κάποια συγκεκριμένη εξέλιξη πάνω στο κομμάτι αυτό, κάποια συγκεκριμένη πληροφορία που να ξέρουμε αν θα επιβεβαιωθεί, θα γίνει αυτό, δεν έχουμε ακόμα. Μιχάλη, θα επιμείνω για λίγο, μπορεί να είμαι και κουραστικός. Δεν υπάρχει κάποια δημοτική πολιτική κίνηση, κίνηση πολιτών, κίνηση αντιπολίτευσης, κάποιες φωνές δηλαδή, οι οποίες εμπεριστατωμένα να ζητούν για συγκεκριμένους λόγους σπάσιμο του Δήμου της Κεφαλονιάς στα τρία. Όχι, δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια. Ναι. Μόνο όπως είπαμε, υπάρχουν μόνο σενάρια και απλά υπάρχουν κάποιοι υποψήφοι που αρχίζουν και εμφανίζονται τώρα, σε αυτό θα ήθελα να σταθούμε κιόλας, που υποστηρίζουν ότι αν ο Δήμος της Κεφαλονιάς χωριστεί, όντως υπάρξει διάσπαση του Δήμου σε τρεις, θα δηλώσουν υποψηφιότητα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εντάξει, μάλιστα. Έχουμε κάποιους δηλαδή από αυτούς που έτσι να έχουν τη διάθεση. Σήμερα είχαμε συγκεκριμένα μια πρόταση της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας, της Σοφίας Λουκέρη, η οποία δήλωσε σε ραδιοφωνικό σταθμό, σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, ότι αν ο Δήμος Κεφαλονιάς διασπαστεί σε τρεις, θα δηλώσει υποψήφια για το Δήμο της Παλικής. Διαφορετικά, όπως είπε, αν η αυτοδιοικητική διάρθρωση του νησιού παραμένει ως έχει, θα δηλώσει για βουλευτή στις εθνικές εκλογές. Μάλιστα. Και άλλο όνομα έχουμε και άλλον. Αυτό βέβαια είναι προσωπικό της θέμα. Δεν την προτείνει κάποιος φορέας. Μόνη της λέει: εγώ θέλω να είμαι αυτό. Δικαίωμα έχει ο καθένας να το πράξει αυτό, σαφώς.
Και πριν από λίγες μέρες, αυτό που είπε ο Τάσος, είχαμε και μια ανακοίνωση άλλου υποψηφίου από την ανεξάρτητη κίνηση πολιτών Μελαμπούς, όπως είναι η ονομασία της. Ο γιατρός Βασίλης Πολίτης είπε ότι θα είναι υποψήφιος για το Δήμο Κεφαλονιάς ή Αργοστολίου, ανάλογα πώς θα είναι με το θέμα της διάσπασης των Δήμων. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν με το θέμα της διάσπασης. Τώρα υπάρχουν κάποιες εκεί άλλες πλευρές, άλλη άποψη, άλλη μεριά που να λέει ότι όχι, να μείνει ο Δήμος ως έχει, ας πούμε. Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν αυτό, βέβαια. Υπάρχουν άτομα τα οποία είναι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, οπότε δεν υπάρχει ξεκάθαρη άποψη για το ποια θα είναι η θέση τους στην ενδεχόμενη διάσπαση των Δήμων τελικά, που υποστηρίζουν ότι αυτή τη στιγμή που έγινε το εγχείρημα αυτό με τον ένα Δήμο, και αυτό το βλέπουμε την υπάρχουσα τετραετία, καλό θα ήταν να μην γυρίσουμε, να μην κάνουμε πάλι το πισωγύρισμα και να πάμε σε περισσότερους Δήμους. Mm-hmm. Ας συνεχίσουμε το εγχείρημα αυτό, όσο δύσκολο και αν είναι, γιατί όπως γνωρίζετε η Κεφαλονιά έχει μεγάλη έκταση, δεν είναι δυνατόν να ελέγχονται μόνο από το Αργοστόλι εδώ, από τα χέρια του κ. Παρίσι, να περνούν όλες οι αρμοδιότητες για όλους τους Δήμους, όλες τις περιοχές. Αλλά υπάρχουν κάποιοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι καλύτερο είναι να μείνει έτσι και να δοκιμαστεί μία ακόμα τετραετία αυτό το εγχείρημα και μετά να δούμε αν όντως θα πρέπει να γυρίσουμε στη διάσπαση των Δήμων. Μάλιστα. Να υποστηριχθεί δηλαδή ο Καλλικράτης για να δούμε που θα οδηγήσει άλλη μία τετραετία. Εντάξει, σωστό και αυτό, Σπύρο, έτσι, ναι, σαν άποψη. Έχουμε κάτι άλλο, Τάσο. Ποδόσφαιρο έχει η Μιχάλη σήμερα, κύπελο είχε, όχι, Είχε έναν αγώνα εξαναβολής νωρίτερα στο γήπεδο του Αργοστολίου. Ήταν εξαναβολής για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Έπαιζαν τα Δειλινάτα με την Πρόοδο από την Ιθάκη και ήρθε ισόπαλο 1-1 το παιχνίδι. Ποιος είναι πρώτος εκεί στην Α κατηγορία στο συγκεκριμένο? Είναι η περσινή πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή μόνη αίτητη και μάλιστα και με 0 παθητικό στην αμυνά της. Επειδή ξέρω την έφεση και των διών σας στα αθλητικά, ήθελα να ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με τα αθλητικά, σχεδόν καθόλου. Ρώτησε Τάσο το Μιχάλη στην Κεφαλονιά. Έχουμε τίποτα εκεί από ποδόσφαιρο σήμερα? Γιατί δεν τον ρωτάς, έχουμε τίποτα από αθλητική διοργάνωση? Μπορεί να σου πει ότι έχει ιστιοπλοεία, α πούμε, ότι έχει το κολυμπητήριο. Έχεις δίκιο. Γιατί οι αθλητικοί είσαστε όλοι κολλημένοι με το ποδόσφαιρο? Απαντήστε μου. Δεν είμαστε όλοι. Εγώ είμαι λίγο κολλημένο με το ποδόσφαιρο. Ο Μιχάλη είναι ποδοσφαιρικό και ο Μιχάλη, έτσι δεν είναι και εσύ? Εγώ ποδοσφαιρικό είμαι. Εγώ το Μιχάλη τον θυμάμαι στη Sport Day χρόνια, έτσι. Έγραφε για τη Ζάκυνθο, έγραφε για την Κεφαλονιά, για την Κέρκυρα, για όλε. Πάντως, ο αθλητισμός για εσάς είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορέσα ποτέ να το καταλάβω αυτό. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Γεια σας, Μιχάλη. Αυτά λοιπόν από το Αργοστόλι και από το Λιθόστρωτο στη ζωντανή live σύνδεση που είχαμε με τον Μιχάλη Ανδρεαδάκη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα Τετάρτη, στο Δελτίο Ειδήσεων Τάσο το βράδυ στις 9. Καταρχήν, έχουμε αυτό το θέμα τώρα με τον Υπουργό Εσωτερικών. Θα μας έχεις από εκεί ενημέρωση, πιστεύω. Σίγουρα, μόλις βγουν οι δήμαρχοι από το γραφείο, θα κάνουμε κάποια επαφή για να τους έχουμε live το βράδυ να μας πούν τι ακριβώς έγινε. Εμάς, Σπύρο, στο δελτίο, όπως γνωρίζεις και εσύ, και είναι η γραμμή του Union Channel, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ενημερώνεται ο κόσμος. Χωρίς εντάσεις, χωρίς φωνές, χωρίς διαμαρτυρίες, να έχει μια καλή και σωστή ενημέρωση ο κόσμος σε όλα μας τα θέματα. Όλα μας τα θέματα, μάλλον, προσπαθούμε να τα προσεγγίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Να μάθει ο κόσμος την πραγματικότητα, όσο μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί, γιατί όπως ξέρεις και εσύ, όπως είπε και χθες ο καθηγητής της Πανεπιστημίου, ο κ. Μεϊμάρης, όταν του είπαμε για να μας πει τα πράγματα αντικειμενικά σε αυτές τις απεργίες που ταλανίζουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ανώτατα και τα πανεπιστήμια, μας είπε ότι όσο μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί, γιατί αντικειμενικός δεν μπορεί να είναι κανείς απόλυτα ποτέ. Λοιπόν, θα έχουμε ενημέρωση για αυτό το θέμα απόψε στο Δελτίο Ειδήσεων. Ωραία, έχουμε και κάποια άλλα θέματα για το Δελτίο. Να πούμε έτσι μερικά πραγματάκια. Τι έχουμε για το Δελτίο, τι άλλο έχουμε για το Δελτίο? Υπάρχει μια σειρά θεμάτων, θα την αναφέρουμε στη συνέχεια, Σπύρο, mm-hmm. έτσι ώστε να ενημερωθεί και ο κόσμος για το τι θα δουν απόψε. Δεν ξέρω αν θέλεις να πούμε λίγο τώρα, πριν δούμε τα του Δελτίου, τι θέλεις να δούμε? Να δούμε πρωτοσέλιδα ή να δούμε το πέρασμα? Να μην πούμε ακόμα στα πρωτοσέλιδα, διότι είχαμε ως κύριο θέμα στην αρχισυνταξία το πέρασμα της Κλεοπάτρας από την γειτονιά μας, της οποίας κλείσαμε την πόρτα, όπως είπα. Και έχουμε κάποιο βίντεο, έτσι, ξυστά και εξασθενημένη πέρασε η Κλεοπάτρα από το Ιόνιο. Χθες να πούμε, Σπύρο, ότι τόσο ο Γιώργος ο Γεωργιάδης, όσο και η Χριστίνα Ευούτου ήταν έξω στους δρόμους. Έχουμε πλάνα, έχουμε ετοιμάσει ένα βιντεάκι από το πέρασμα αυτό, το ξόφαλτσο θα το λέγαμε, της Κλεοπάτρας από το Ιόνιο.
Θες να το δούμε, πάμε να το δούμε. Να πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το βιντεάκι που ετοίμασαν οι συνάδελφοι και να σου πω ότι πάρα πολλοί κόσμοι χθες το βράδυ ήταν stand-by. Ήταν δηλαδή στο πόδι γιατί περίμενε τα χειρότερα, όμως ευτυχώς ήταν πάρα πολύ γρήγορο το πέρασμα. Αυτή ήταν λοιπόν μια γεύση, μια εικόνα από την χθεσινοβραδινή μπόρα, θα λέει κανείς, από τα όσα είδαμε και ζήσαμε. Ευτυχώς, Σπύρο, πάντως δεν ξέσπασε στα παράλια έτσι, του Ιωνίου σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Κοίταξα λίγο στις ενημερωτικές σελίδες, στο διαδίκτυο, δεν είδα μεγάλα προβλήματα δηλαδή. Και νομίζω ότι δεν έχουμε και κάτι στη συνέχεια τις επόμενες μέρες. Ο καιρός έτσι είναι λίγο normal. Δεν ξέρω, κοίταξα λίγο στο Ποσειδόν που ενημερώνουμε, την ιστοσελίδα αυτή Ποσειδόν. Είδα βροχούλες πάντως και την Πέμπτη το βράδυ και Παρασκευή. Mm-hmm. Και κάποιες στιγμές έντονες βροχοπτώσεις. Τώρα από ανέμους, εντάξει, δεν είδα μεγάλους. Πάντως το Ιούνιο εδώ γλίτωσε από τα χειρότερα με όσα χθες είδαμε και παρουσιάσαμε από. Τα όσα συνέβησαν στη Σαρδινία, ναι, δεν έγινε τίποτα στην κυριολεξία, όλα καλά, όλα καλά. Ναι, πραγματικά, απίστευτο. Θες να πάμε πρωτοσέλιδα να πάμε να δώσουμε μια ματιά λοιπόν στη γειτονιά μας, ενημερωτικά, μέσα από τον ημερήσιο τοπικό τύπο, κυρίες και κύριοι, και να δούμε από πού θα ξεκινήσουμε. Ξεκινήσουμε από την γνώμη της Πάτρας, την εφημερίδα των Πατρών, η καθημερινή εφημερίδα γνώμη της Πάτρας. Έχει ένα έτσι περίεργο τίτλο. Σήμερα λέει «Μύρισε κόκα στην καμπίνα». Αφορά ο σκύλος του λιμενικού. Αποκάλυψε 8 κιλά κρυμμένα σε φορτηγό. Είναι πολύ έξυπνος τίτλος. Είναι το θέμα το οποίο είχαμε χθες με την Κωνσταντίνα την Τσιάμι. Ο σκύλος του λιμενικού μύρισε μέσα σε ένα φορτηγό την κοκαίνη. Το ξύλωσαν και βρήκαν στο ντουλαπάκι, νομίζω στη σκεπή πάνω από τον οδηγό, σε πολλά σημεία. Είχαμε και φωτογραφίες χθες και μας τα είπε η Κωνσταντίνα. Βέβαια, η Πάτρα είναι μεγάλο λιμάνι και είναι γεγονός ότι έχουμε τέτοιες ιστορίες σε αυτούς τους χώρους. Στα σπόρια η εφημερίδα γράφει «Χαίρε είτε, χαρείτε δηλαδή παιδες Ελλήνων, η εθνική μας έκανε περήφανος». Άλλοι τίτλοι από τη γνώμη «Παράλογες οι απαιτήσεις των Τροϊκανών θέλουν να μας ξεσπιτώσουν», 1.700 ραβασάκια σε ένα μήνα για παρανομή στάθμευση, «Μετέωροι υπάλληλοι πανεπιστήμια αγωνία για τους διοικητικούς», «Παραγλαυκίες αρτηρίες και Άγιος Ανδρέας παίρνουν μπροστά», είναι τίτλοι από την εφημερίδα των Πατρών. Και πάμε στην έτερη εφημερίδα τώρα, στην Πελοπόννησο. Η Πελοπόννησος, κύριο τίτλο, έχει σήμερα «Ζωές στον αέρα, δουλεύουμε ή όχι». 6 ερωτήματα ζητούν απάντηση από τους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Άλλοι τίτλοι, «Νταβλούρος και Τριανταφυλόπουλος σε συναγωνισμό χαρακτηρισμών». Κόντρα λοιπόν έχουμε εδώ, σύμφωνα με την εφημερίδα. «Νέα απάτη στο ΙΚΑ της Πάτρας, λύση να κάνουμε ημερίδα. Μια απόφαση καταπληκτική». Σχετικά με το φράγμα, λέει, Πύρου. Άλλος τίτλος, ναι. Συγγνώμη, Σπύρο, που σε διακόπτω. Αυτό με την απάτη το είχαμε και προχθές στο δελτίο με την Κωνσταντίνα την Τσιάμι. Αφορά σε μαϊμού ανθρώπους που έπαιρναν
τα επιδόματα χωρίς να αξίζουν, χωρίς να δικαιούνται μάλλον. Τα επιδόματα του ΙΚΑ, τόσο, έτσι. Του ΙΚΑ για την ινσουλίνη, χρήση ινσουλίνης κάποιοι από αυτούς. Κάποιες οικογένειες παίρνουν παράνομα επιδόματα. Πιθανόν να έχουμε και σήμερα θέμα αν έχει κάποια εξέλιξη γι' αυτό το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων. Όπως παντού σε όλη την Ελλάδα πάντως, Σπύρο, αυτά τα επιδόματα και αυτά τα μαϊμού μάλλον επιδόματα που δεν δικαιούνταν συμβαίνει παντού. Το ίδιο και στην Πάτρα. Τίτλος άλλος από την Πελοπόννησο, σκύλος μύρισε καλά και βρήκε 8 κιλά κοκαίνης. Πάτρα σε ένα μήνα 1704 κλήσεις για στάθμευση. Τι είναι αυτό πάλι, φοβερό. Πάρα πολλές κλήσεις για στάθμευση. Κάνει ένα σαφάρι τροχιά σε αυτό το κομμάτι. Άλλος τίτλος από την Πελοπόννησο των Πατρών, μας κυκλώνουν οι κυκλώνες, έξυπνος τίτλος και αυτός. Και στα αθλητικά, Ελλάδα πανάξια στο Μουντιάλ της Βραζιλίας. Η πατρίδα από τον πύργο τώρα, να πάμε στον ομό Ηλίας. Κύριος τίτλος, άσπρα σπίτια, απειλεί ο Αλφιός, αν φουσκώσει. Κινδυνεύουν να καταστραφούν περιουσίες, τι λένε οι κάτοικοι τρομαγμένοι. Ωραίο το ρεπορτάζ, ναι. Της εφημερίδας, δείχνει και πολίτες εκεί που μιλάνε γι' αυτό. Ρεπορτάζ στον δρόμο, αυτά είναι που χρειάζεται. Δεν θυμάμαι να έχει φουσκώσει τελευταία έτσι αρκετά, Σπύρο Αλφιός. Νομίζω ήταν κάπως ήρεμος τα τελευταία χρόνια, δεν θυμάμαι να έχει μεγάλη καταστροφή δώσει. Βέβαια, φοβούνται γιατί βροχής, είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά της βροχής. Δικαιολογημένες οι διαμαρτυρίες των κατοίκων του πύργου. Η βιδιά παραμένει στα προβλήματα. Τι λένε για τις εικόνες ντροπής. Ένα άλλο ακόμη ρεπορτάζ της εφημερίδας με πάρα πολύ κόσμο να συμμετέχει από ό,τι βλέπω. Ήλιος αρχηγός στην πυροσβεστική δεν πρόλαβε να το χαρεί. Γράφει η εφημερίδα. Ο κύριος Γεωργακόπουλος, να πούμε, ήταν στην κηδεία της μητέρας του στο Λατζόι. Όταν του τηλεφώνησαν και του είπαν ότι αναλαμβάνει αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος στην Ελλάδα. Το είχαμε χθες στο δελτίο. Η Πατρίς, να πούμε ότι είναι μία από τις αρχαιότερες εφημερίδες της Ελλάδος, Σπύρο, έτσι. Νομίζω μαζί με τις Κρήτης, υπάρχει μία εφημερίδα στην Κρήτη, η οποία είναι από τις αρχαιότερες. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το Ηράκλειο και πρέπει να είναι η Αλήθεια, δεν θυμάμαι. Ναι, είναι πολύ παλιά εφημερίδα Πατρίδα. Πάρα πολύ παλιά. Έχει πολλά χρόνια ιστορία. Να δούμε και τους άλλους τίτλους. Τάσο, κακουργιοδικείο πύργου, 6,5 χρόνια κάθειρξη για τις κατσαβιδιές. Γελ Πάτρας, εκδήλωση για το νέο Λύκειο. Βραβεύτηκαν οι μαθητές της ιατρικής ομάδος. ΤΕΗ πύργου, κίνδυνος απώλειας μαθημάτων. Είναι μερικοί από τους τίτλους της εφημερίδας Πατρίδα. Και πάμε τώρα στην άλλη εφημερίδα της Ηλίας, κυρίες και κύριοι, την πρώτη. Έφαγε τις ελιές ο Δάκος, τεράστια ζημιά για τους ελαιοπαραγωγούς. Μειωμένη έως και 80% η φετινή παραγωγή ελαιολάδου είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Αναρωτιέμαι αν έχει σε όλη τη Δυτική Ελλάδα το ίδιο πρόβλημα, Σπύρο. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει πάντως κάτι τέτοιο. Γενικά όλοι μιλάνε για χαμηλή παραγωγή ελαιολάδου, Τάσο. Δεν ξέρω αν δεν είμαι ειδικός για να το πω. Δεν ξέρω αν είναι ο Δάκος αυτός που φταίει ή είναι η εν γέννη παραγωγή και οι καιρικές συνθήκες και η ξηρασία του καλοκαιριού. Αλλά έχουμε ένα ρεπορτάζ σήμερα. Και θα πιο κάτω, στο δελτίο. Ναι, θα μιλήσει ο πρόεδρος της Ένωσης, μάλιστα, ο κύριος Αντίοχος, για τη μειωμένη παραγωγή του ελαιολάδου. Γιατί θα το δούμε το βράδυ. Μετά τα δημοσιεύματα της πρώτης, σύσκεψη για την Ολυμπία Οδό, λέει η εφημερίδα. Παλέψτε για την Ηλία. Ο στοιχειωμένος δρόμος, Εθνική Πύργου Αρχαίας Ολυμπίας Βιτίνας Τρίπολης. Πολιτική απόφαση για τις κατασχέσεις. Δήμος Ήλιδας είναι ένας ακόμη τίτλος από την εφημερίδα. Και πάμε τώρα στην Κεφαλονιά. Ο ανεξάρτητος της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης λέει σήμερα στο κύριο θέμα του, στην πρώτη του σελίδα, συμμετοχή του Δήμου Κεφαλονιάς στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση World Travel Market Λονδίνο 2013. Προφανώς είναι απολογισμός γιατί έχει ολοκληρωθεί εδώ και καιρό η έκθεση. Υποψήφιος Δήμαρχος ο Βασίλης Πολίτης. Αυτό που μας είπε ο Μιχάλης. Τίτλος, ναι. Διεθνές σεμινάριο στην Κέρκυρα, Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αδριατική και το Ιόνιο. Α, είχαμε θέμα προχθές γι' αυτό, Σπύρο, θυμάσαι. Ναι, βέβαια. Είχαμε δείξει και τον Περιφερειάρχη. Η άλλη εφημερίδα της Κεφαλονιάς, Τάσο, 1 εκατομμύριο ευρώ, λέει ο ημερήσιος, είναι ο ημερήσιος Κεφαλονιάς και Ιθάκης, 1 εκατομμύριο ευρώ έδωσε Κεφαλονί της Ομογενής για σχολείο στο Μπρούκλιν. Δωρεά του Χαράλα Μπουγερουλάνου από την Κοντογενάδα και της συζύγου του Νίκης. Και με αυτό το θέμα ασχοληθήκαμε χθες και μας τα είπε ο Μιχάλης όλες αυτές τις δωρεές των Ομογενών Κεφαλονιτών για σημαντικά έργα. Συνεδριάζει σήμερα η Τουριστική Επιτροπή, γράφει ο ημερήσιος. Νέα δίκη σήμερα για το ατρίπητο. 8 συλλήψεις την ημέρα για χρήση στο δημόσιο είναι μερικοί από τους τίτλους της εφημερίδας. Και στα σπορ, δειλινά τα πρόοδο σε μάτς εξαναβολής, η κλήρωση στο παιδικό πρωτάθλημα. Να πάμε τώρα στη Ζάκυνθο και να δούμε τον Ερμή. Επίσκεψη κλιμακίου στους χώρους παλιού νοσοκομείου. Νέο διοικητήριο, το παλιό νοσοκομείο μέχρι το τέλος του έτους. Η οριστική απόφαση για τη μεταφορά υπηρεσιών. Άλλους τίτλους, καθυστερεί η αποστολή της απόφασης για το φόρο του Υπουργείου Οικονομικών. Επανεκλογή του Ηλία Μαλλιά στην Προεδρία του ΚΤΕΛ. Δεν έχει ληφθεί απόφαση για στήριξη στις δημοτικές εκλογές από τους ανεξάρτητους Έλληνες.
Διαφωνεί η αντιπολίτευση στις επιλογές του Δημάρχου για την πλάζα του ΕΟΤ. Επανέρχεται το αίτημα της Κεφαλονιάς Lines για δρομολόγηση πλοίου στη Ζάκυνθο. Αντιδράσει για τα δρομολόγια της Sky Express στα Ιόνια νησιά. Και να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην εφημερίδα Ημέρα. Να δούμε τον κύριο τίτλο της εφημερίδας. Επιτέλους θα αξιοποιηθεί το παλιό νοσοκομείο. Μαζί με τον αντιπεριφερειάρχη και τον κύριο Κονίδα επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις μετά την πρόχειρη αυτοψία, λέει η εφημερίδα, και αφορά βέβαια στην χρήση των κτηρίων του παλιού νοσοκομείου. Άλλοι τίτλοι, λιμενικό σώμα, έρχονται οι καλλικρατικές αλλαγές. Χωριάτικη σαλάτα κάνει θράψη στην Αμερική. ΔΕΙΑΣ δεν θα αυξήσει τα τιμολόγια της στο νέο έτος. Τροχαίο ατύχημα, οι κάτοικοι ζητούν τη λήψη μέτρων. Αφορά πάντως τόσο και η χωριάτικη σαλάτα. Σπύρο, βλέπεις πάντως. Εγώ δυσκολεύομαι πολύ πιο πολύ από σένα. Μας τα έχει πει και ο Γεωργιάδης, ο Γιώργος αυτό. Αφήστε τα αυτά, το οποίο βλέπει και το οποίο δεν βλέπει. Λοιπόν, μια και είπες για τον Γιώργο, να πω ότι στο θέμα επιτέλους θα αξιοποιηθεί το παλιό νοσοκομείο, σου έχω ετοιμάσει ένα βιντεάκι όταν θέλεις και είσαι. Να το δούμε. Μόνο να πω την αθλητική είδηση που έχει η εφημερίδα, εκτός και θες να την πεις εσύ. Δεν βλέπεις όμως. Εντάξει, οκ. Το λαμβάνω υπόψη. Πρέπει να φοράς τη Ζάκυνθο και. Ένα είναι το σύνθημα. Βλέπεις τις κίτρινες μπλούζες και λες αμέσως, ας πούμε, με τα χρώματα πας εσύ. Ένα είναι το σύνθημα του ΑΠΣ, μόνο νίκη την Κυριακή. Αυτό το βλέπεις γιατί είναι μεγαλύτερα τα γράμματα. Όχι, το φαντάζεσαι. Μόνο νίκη λοιπόν την Κυριακή ο ΑΠΣ Ζάκυνθος. Και να πάμε τώρα στο κύριο θέμα της εφημερίδας Ημέρα. Ναι. Σχετικά με την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου. Είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό. Καταρχήν, ένα μεγάλο κτίριο τάσσο εκεί πέρα, σε μια καταπληκτική θέση. Δεν είναι μόνο δηλαδή κτηριακές εγκαταστάσεις που έχουν αφαιθεί τώρα. Δεν υπάρχει ούτε καν φύλακας. Έχουν αφαιθεί και ξέρεις τι θα γίνει, τι θα συμβεί. Θα καταστραφούν. Ναι. Όπως και άλλοι εξαιρετικοί χώροι, όπως είναι ο παλιός κρατικός αερολιμένος, το παλιό κτίριο του κρατικού αερολιμένου, το οποίο είναι τεράστια αίθουσα, τεράστια. Πολλές περιοχές, πολλές πόλεις στην Ευρώπη θα ήθελαν να έχουν τέτοιες αίθουσες, ενώ εμείς τις αφήνουμε. Πέφτουν οι οροφές, η υγρασία, έχουν κόψει το ρεύμα, καταστροφή στην κυριολεξία. Και προτιμά το ελληνικό δημόσιο, γιατί αυτή είναι η Ελλάδα, και αυτή την Ελλάδα τάσο δεν θέλουμε να αλλάξουμε με τίποτα, να πληρώνει νίκια για να στεγάζονται υπηρεσίες σε κτίρια ιδιωτών που σε πολλές περιπτώσεις δεν πληρούν και τις προϋποθέσεις, αν θέλεις. Μάλιστα. Έτσι. Και μιλάμε για πολλά χρήματα, δηλαδή ζουν οικογένειες χρόνια από τα νίκια του δημοσίου. Ονόν, νοήτο. Μπορούσαν. Και αυτό είναι ένα αλυσβερίσι πολιτικό, ξέρεις. Μάλιστα. Έτσι, εξυπηρετήσεις είναι αυτές. Για ψήφους. Μάλιστα. Λέμε λοιπόν και επανερχόμαστε στο παλιό νοσοκομείο. Και είναι μια καταπληκτική πτέρυγα που όχι μόνο θα μπορούσε να στεγάσει μία υπηρεσία, αλλά 10 θα μπορούσε να στεγάσει. Έχει πάρκινγκ. Και να είναι συγκεντρωμένες και όλες οι υπηρεσίες, να μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου με μία βόλτα εκεί, παρκάρεις. Έχει πρόσβαση και με τα πόδια από την πόλη και με αυτοκίνητο από τον νέο δρόμο. Μπορείς να φύγεις απευθείας στο νέο δρόμο και να μην μπεις καν στην πόλη, να φύγεις από τα φανάρια και να πας. Αλλά το σημαντικότερο είναι το πάρκινγκ. Ναι. Είναι καταπληκτικό το πάρκινγκ. Το λοιπόν, Σπύρος, είναι το θέμα, νομίζω αυτό. Ναι. Για πες. Στις 25 Ιανουαρίου είχε κάνει εκπομπή πρόσωπα του Γιώργου Γεωργιάδη, είχαν κάνει ένα θέμα και είχαν συναντήσει τον Γιάννη Κομιώτη, τον πρόεδρο τότε του νοσοκομείου. Είχαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Έτσι, καταρχήν να πούμε ότι η μελέτη έγινε το 1959 στο παλιό νοσοκομείο. Το 64 ξεκίνησε η κατασκευή του και το 96 λειτουργήσε. Μάλιστα. Είχε γίνει λοιπόν ένα ρεπορτάζ, παλιό ρεπορτάζ, από τον Γιώργο Γεωργιάδη, που πήγε και επισκέφθηκε αυτό το χώρο του νοσοκομείου στις 25 Γενάρη και μίλησε με τον τότε πρόεδρο και είπαν κάποια πράγματα και δείχνει το ρεπορτάζ αυτό το χώρο. Επειδή λοιπόν σήμερα είναι κάγκελα γύρω-γύρω και είναι κλειστό και δεν είναι εύκολο κάποιο να πάρει άδεια να μπει μέσα να δείξει κάποια πράγματα. Θα ανατρέξουμε εμείς εκείνο το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, και θα παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Πραγματικά είναι ιστορικός ο χώρος αυτός. Το νοσοκομείο αυτό, η μελέτη του έγινε το 1959. Το 1964 ολοκληρώθηκε μάλλον η κατασκευή του και το 1966 ξεκίνησε η λειτουργία του. Και τώρα σε τι κατάσταση βρίσκεται? Βλέπω κάτι τείχους εδώ, έχουν λίγο. Τώρα το παλιό νοσοκομείο, όπως ξέρετε, δεν θερμαίνεται πια. Η υγρασία έχει διεισδύσει στο κτίριο και βεβαίως έχουμε σοφάδες πέφτουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει. Εδώ είναι το κομβικό σημείο, να δούμε τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε αυτό το παλιό νοσοκομείο, γιατί είναι κρίμα αυτό το κτίριο να απαξιωθεί πλήρως. Γιατί με το πέρασμα του χρόνου, όπως καταλαβαίνετε,
αξιώνεται. Συν τη άλλη, είναι και η πιο ωραιότερη θέση στη Ζάκυνθο. Αυτό ακριβώς ήταν το επόμενο που θα ερχόμουν. Το τι ήταν, το είδαμε, το τι είναι, το βλέπουμε. Τι θα γίνει με αυτό το κτίριο, διότι κυκλοφορώντας στη Ζάκυνθο, μιλώντας με κόσμο, ακούω πάρα πολλά. Και είναι και η θέση, όπως είπατε, είναι τέλεια η θέση. Είναι ένα μπαλκόνι εδώ, δηλαδή. Θα έλεγα ότι μόνο με την Μπόχαλη συγκρίνεται εδώ το σημείο. Αλλά τι πρόκειται να γίνει, δηλαδή, τι προβλέπετε να γίνει, εσείς τι κινήσεις έχουν γίνει ή τι πρόκειται να γίνει. Να ξέρει δηλαδή ο τηλεθεατής που τον απασχολεί όλο αυτό το ζήτημα, τι πρόκειται να γίνει και είστε ο καταλληλότερος να μας το πείτε. Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είχε γίνει κάτι για το τι θα γίνει το παλιό αυτό κτίριο, το κτίριο αυτό. Βεβαίως προείχε η λειτουργία του νέου νοσοκομείου πρώτα και έπρεπε να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα γιατί αντιμετωπίσαμε προβλήματα, όπως ξέρετε. Φοβόσαστε τη γραφειοκρατία? Εγώ τη φοβάμαι πάρα πολύ, γι' αυτό σας ρωτάω. Βεβαίως, τη φοβάμαι. Δηλαδή, αν καταντήσει το κτίριο αυτό να ερημώσει και να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί, θα είναι αμαρτία, γιατί είπαμε πάνω απ' όλα είναι ένα ιστορικό κτίριο, δηλαδή μισός αιώνας ζωής και για θέματα υγείας που πολλαπλασιάζονται η αξία του όλων αυτών των 50 χρόνων, διότι ο άλλος πέρασε εδώ και όταν πας σε ένα νοσοκομείο δεν πας για το καλύτερο, δεν πας για χαρές, πας γιατί έχεις την αγωνία σου, έχεις τον άνθρωπό σου. Άρα λοιπόν τα 50 χρόνια γίνονται 150 χρόνια αξίας ιστορικής, εννοώ, και θα είναι αμαρτία να το δούμε να εγκαταλείπεται. Γι' αυτό σας ρώτησα ευθέως αν φοβάστε τη γραφειοκρατία. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά που λέτε. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στο ελληνικό. Την έχουμε ζήσει εξάλλου τη γραφειοκρατία σε όλα τα επίπεδα. Ο κόσμος μας, η κοινωνία μας θα ήταν διαφορετική αν είχαμε λύσει βασικά πράγματα. Το φοβάμαι λοιπόν και ευελπιστώ βεβαίως ότι κάποιοι θα βάζουν το νερό στο κρασί τους και θα, αν το θέλετε, θα λίγη φαντασία δεν βλάπτει σε αυτή. Αυτό λοιπόν ήταν ένα παλιό ρεπορτάζ, έτσι, Τάσο. Είδες τι έλεγαν, άκουσες μάλλον τι έλεγαν, Σπύρο. Ναι, αυτό βέβαια που λέγαμε εμείς για την γραφειοκρατία, γιατί δεν μπορούν να αξιοποιηθούν αυτά τα κτίρια. Ό,τι ακριβώς μεταφέρουμε, πόσο σύγχρονο είναι, πόσο επίκαιρο μάλλον από τις 25 Γενάρη που έχει γίνει. Ακούμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, με την Τρόικα, με όλα αυτά που ακούμε, έρχεται να πάρει νέα μέτρα. Έχουμε συνδέσει λοιπόν όλες αυτές τις επισκέψεις αυτών των ανθρώπων εδώ που προσπαθούν να βάλουν κάποια πράγματα έτσι όπως αυτοί πιστεύουν σε μία σειρά. Και λέω έτσι όπως αυτοί πιστεύουν και ξεκαθαρίζω ότι αυτό το οποίο τους απασχολεί σε πρώτη φάση είναι να πάρουν όσο γίνεται περισσότερα χρήματα για να πληρωθούν οι πιστωτές, έτσι. Αυτός είναι ο βασικός τους ρόλος. Από την άλλη μεριά όμως είναι και μία σειρά ζητήματα μεταρρυθμίσεων, τα οποία κανένα μέσο τάσο και κανένας δεν τα βάζει σε πρώτη γραμμή προτεραιότητας να κάτσει κάτω να τα συζητήσει. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις λοιπόν, παρά το ότι διανύουμε τρίτο, τέταρτο χρόνο μέσα σε μια περίοδο δύσκολης κρίσης και παρά το ότι πάρα πολλοί έχουν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και έχουν πει ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, δεν έχει διάθεση κανένας να τις επιβάλλει. Πού το αποδίδεις αυτό? Πού το αποδίδω? Γιατί έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Από τη μία μεριά έχουμε τους πολιτικούς που αμφιταλαντεύονται πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνή, γιατί μετράνε και πάντα θα μετράνε το πολιτικό κόστος. Τα ψηφαλάκια. Τα ψηφαλάκια. Το πολιτικό κόστος. Και από την άλλη έχουμε μία σειρά ανθρώπων της δημόσιας διοίκησης, οι οποίοι έτσι έχουν μάθει, έτσι τους έταξαν όταν μπήκαν σε μία δουλειά και δεν θέλουν να κάνουν τίποτα παραπάνω από αυτό το οποίο ήξεραν και ξέρουν. Υπάρχουν βέβαια συγκεκριμένες εξαιρέσεις σε όλους τους κανόνες. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν διάβγεια πνεύματος, διάθεση, όρεξη και που δουλεύουν και σπίτι τους τα απογεύματα. Αλλά είναι τόσοι πολύ λίγοι και κάποια στιγμή βαριούνται, γιατί βλέποντας τον συνάδελφο να τους κοροϊδεύει και τους ίδιους επειδή δουλεύουν, τα παρατάνε. Να το ξέρεις. Πώς συνδέεται αυτό με το νοσοκομείο? Όταν θα πρέπει για να γίνει αυτό το νοσοκομείο μία σειρά από δεν ξέρω πόσα έγγραφα και χαρτούρα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, για να φύγουν κάποιες δημόσιες υπηρεσίες να πάνε εκεί. Δηλαδή θα πρέπει να αποφασίσει το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Υγείας που του ανήκει, οι αρμόδιες υπηρεσίες, δεν ξέρω ποιες σχετίζονται στο Υπουργείο Υγείας με τα κτίρια, οι αρμόδιες διευθύνσεις, οι υπάλληλοι που θα έχουν κάποια άλλη δουλειά και αυτό θα το αφήσουν τέταρτο, πέμπτο, δέκατο θέμα. Να πάει στο Υπουργείο Οικονομικών, να ενημερωθεί η κτηματική υπηρεσία, να αποφασίσει η κτηματική υπηρεσία. Άμα γουστάρει η κτηματική υπηρεσία, γιατί έχουμε και αυτό. Μπορεί να σηκώσει καμία κόκκινη σημαία, καμία κτηματική υπηρεσία σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας και να πει γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο και με βάση το άρθρο τάδε του νόμου Δίνα, δεν μπορείτε ακόμα να το κάνετε αυτό, γιατί θέλουμε και μια διευκρινιστική υπουργική απόφαση που δεν έχει έρθει ακόμη από το Προεδρικό Διάταγμα τάδε. Δεν γίνεται τίποτα τόσο. Οπότε είσαι απεσιόδοξο. Ναι, διότι τα ζούμε καθημερινά γι' αυτό. Λένε κάποιοι να κάνουν τώρα, ας πούμε, λέει, προβλήτα κουραζιεροπλοίων. Και λένε εκείνοι οι οποίοι γνωρίζουν και έχουν θητεύσει στο δημόσιο ότι θέλει από 12 διαφορετικά υπουργεία εγκρίσεις. 6 χρόνια για τις εγκρίσεις, 1 χρόνο για την προβλήτα.
για την κατασκευή της. Είναι ώρα να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι. Να σας θυμίσουμε ότι σήμερα είναι τελευταία μέρα για την κλήρωση της τηλεόρασης. Μια τηλεόραση 19 ίντσες σε εσάς περιμένει να στείλετε 54454 ένα SMS σε αυτό το νούμερο, γράφοντας Ιόνιαν, κενό και το ονοματεπώνυμό σας, και να μπείτε στην αυριανή κλήρωση για την τηλεόραση των 19 ετών. Ο δεύτερος τύχερος θα είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει ένα δείπνο για δύο άτομα στο Αλακάρτ, στο εστιατόριο με τις γκουρμέ μεσογειακές γεύσεις που βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Εμείς δεν θα σας αποχαιρετήσουμε. Αργήσαμε κάπως να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε θέματα πίσω και το τελευταίο μέρος είναι και το πιο ευχάριστο. Γι' αυτό σας προτείνουμε να χαλαρώσουμε λίγο, να χαλαρώσουμε όλοι μαζί μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Διάνα Παράσχη. Για μαθητές και φοιτητές, προγράμματα που θέτουν γερές βάσεις με στόχο την ευχέρεια στην χρήση της γλώσσας και την άρτια προετοιμασία για την κατοχύρωση των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας. Ειδικά προγράμματα ενηλίκων με έμφαση στην προφορική επικοινωνία για τους επαγγελματίες που θέλουν να μιλήσουν με άνεση μια ξένη γλώσσα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Διάνα Παράσχη, Αλεξάνδρου Ρώμα 56, τηλέφωνο 26 95 0 49 233. Νοσοκομιακή ασφάλιση από 28,5 ευρώ το μήνα. Ασφάλειες Λιβάνι και ανασφάλειες Τέλος. Αριστιπιότητα. Οκ. Okay. Εγγυημένη ποσότητα. Οκ. Okay. Revoil OK επί 2. Χιλιάδες ποιοτικοί και ποσοτικοί έλεγχοι το χρόνο σε όλα τα πρατήρια Revoil με την πιστοποίηση του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καθαρές κουβέντες. Αφυπνίστε τις αισθήσεις σας στο νιου έντρι της πόλης. Το εστιατόριο Αλακάρ. Γευστική απόλαυση και αισθητική. Αγνά προϊόντα, μετουσιωμένα σε μοντέρνα μεσογειακά πιάτα. Αφεθείτε σε μια μοναδική εμπειρία γαστρονομικής απόλαυσης. Φέτος το χειμώνα, ζεστή, ρομαντική και διακριτική διέξοδο. Τρίτο μέρος, κυρίες και κύριοι, της μεσημεριανής ζωντανής μας εκπομπής, 4-6 λεπτά η ώρα, χαμηλή πτήση παντού. Σας είπαμε ότι σας κρατάμε με ένα έκτακτο τρίτο μέρος μέχρι τις 4.30 και όπως συμφωνεί και ο Τάσος, ο συμπαρουσιαστής για σήμερα, να χαλαρώσουμε λίγο, Τάσο. Ναι, ναι, να πάμε σε λίγο πιο μουσικά θέματα, έτσι να μας φύγει και η χαλάρωση είναι μουσική, Τάσο, ναι, ναι. Όχι η αθλητική. Είδαμε ποδόσφαιρο, χορτάσαμε αυτές τις μέρες. Να πάμε και σε κάτι μουσικό. Ξέρεις τώρα ότι το μουσικό κομμάτι το κατέχω. Είναι δικό σου. Είναι δικό μου. Άρα με το δικό μου κομμάτι θα γράψω. Λοιπόν, ναι. Έχουμε βέβαια και άλλο ένα θέμα το οποίο αφορά τα στοιχεία. Είχαμε πει ότι θα το αναλύαμε. Του τουρισμού. Τα στοιχεία του τουρισμού της αφήξης είναι ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ το οποίο δημοσιεύτηκε στην ημέρα της Δάκυνθος στις προηγούμενες μέρες στην εφημερίδα. Ήταν ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ που ολοκλήρωσε η Ντιάνε Χαϊκάλη συγκεντρώνοντας πάρα πολλά στοιχεία και θα ασχοληθούμε και με αυτό. Όμως πριν πάμε σε αυτό το δημοσιογραφικό θέμα, να πάμε λίγο στις μουσικές. Να σου πω λοιπόν και να θυμίσουμε σε όλους όσους μας παρακολουθούν από την Πάτρα, από το Μεσολόγγι, από την Ναύπακτο, από όλες αυτές τις περιοχές της νότιας Τηλοακαρνανίας αλλά και της Αχαΐας και της Ηλίας. Ξέρεις, μας παρακολουθούν φανατικά και στην Κιλίνη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Είναι πάρα πολλά μαγαζιά στην Κιλίνη τα οποία εκεί πέρα στις ταβέρνες, στα εστιατόρια, όπως είναι το γνωστό εστιατόριο του Τσαμπά στην Κιλίνη, δεν βλέπουν τίποτα άλλο εκτός από Ιόνιαν Channel. Να σου πω λοιπόν ότι εδώ στην περιοχή τη δική μας στο Ιόνιο, εκείνο το οποίο πάντα έκανε τη διαφορά ήταν οι μουσικές. Μάλιστα.
Η επτανησιακή μουσική είναι κορυφαία, όπως γνωρίζεις, με πολύ μεγαλύτερο έτσι, λαϊκό στοιχείο στις περιοχές της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου. Δεν θα παρεξηγηθούν οι Κεφαλονίτες, τους έβαλα πρώτους. Είπα της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου. Και πολύ λιγότερο λαϊκό στοιχείο στην Κέρκυρα. Βέβαια, μουσικό μνημείο της UNESCO είναι η Κέρκυρα. Έχει οργανωμένες ομάδες και τρόπους λειτουργίας στο κομμάτι το μουσικό, όμως το λαϊκό στοιχείο το μουσικό που χαρακτηρίζει τα Επτάνησα έχει μείνει στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο. Εγώ που είμαι και λίγο άσχετος από αυτά, τι σημαίνει λαϊκό? Σημαίνει είναι ότι το γνήσιο. Είναι παρέες, αυτό το οποίο έρχεται από πάρα πολύ παλιά, να σου το πω έτσι. Έχει πολύ περισσότερα στοιχεία επιρροές, σίγουρα δυτικές. Έχουμε ξαναπεί ότι στα Επτάνησα δεν έχουν έρθει, δεν ήταν εδώ, δεν ήταν υποδουλεμένα από τον τουρκικό ζυγό. Με αποτέλεσμα να είναι από τους Βενετούς, κατά κύριο λόγο, αργότερα από άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Και βέβαια οι επιρροές την περίοδο της αναγέννησης ήταν πάρα πολύ σημαντικές και στο κομμάτι της μουσικής. Γι' αυτό εδώ στα Επτάνησα, σε όλες τις εκφάνσεις της μουσικής, είναι η τετραφωνία. Έτσι. Τέσσερις φωνές και στο εκκλησιαστικό μέλος. Μιλάμε δηλαδή για τραγούδια και μουσικές της παρέας, του κόσμου. Ακριβώς. Της ταβέρνας, Τάσο. Πράγμα το οποίο συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε μία σύγκριση. Θα κάνουμε μία σύγκριση μεταξύ Κεφαλονιάς και Ζακύνθου. Θα πάμε σε ένα αμιγώς λαϊκό παραδοσιακό στοιχείο της Κεφαλονιάς και μετά θα έρθουμε στη Ζάκυνθο να δούμε το αντίστοιχο λαϊκό ζακυνθινό παραδοσιακό στοιχείο. Τι διαλέξαμε? Δεν διαλέξαμε, Τάσο, τίποτα που να έχει σχέση με συναυλίες, με συγκροτήματα, με σχήματα, με οτιδήποτε έχει να κάνει με πάρκο. Ψάξαμε πάρα πολύ στο διαδίκτυο και μπορέσαμε να βρούμε δύο βίντεο τα οποία είναι τραβηγμένα μέσα σε μια ταβέρνα, όπως και λες και εσύ. Στην παρέα, με την παρέα. Είναι ερασιτεχνικά εντελώς, δεν τα έχει τραβήξει κάποιος επαγγελματίας. Και δείχνουν, ας πούμε, θα μπορέσει ο θεατής να δει τις διαφορές, τις μουσικές διαφορές, αλλά και τις ομοιότητες των δύο περιοχών, της Κεφαλονιάς και της Ζακύνθου. Πάμε λοιπόν. Ακούμε ένα πολύ παλιό παραδοσιακό κομμάτι, το οποίο συναντάται και σε πολλές περιοχές της Ιταλίας, με άλλες λέξεις, ίδια μουσική. Είναι το γνωστό παραμπότσι μποτσιπό. Πάμε Κεφαλονιά και, αν δεν κάνω λάθος, Αγία Εφημεία. Στον αθέρα και στα ζόλα, μπράβο τσίπο τσίπο. Στον αθέρα και στα ζόλα, όποιος πάει βρίσκει απ' όλα τα μπλαμέν, γιόντιλα τα μπλαμέν, γιόντα. Στον αθέρα και στα ζόλα, όποιος πάει βρίσκει απ' όλα τα μπλαμέν, γιόντιλα τα μπλαμέν, γιόντα. Βρίσκικότες βρίσκει Γάλλους, μπράβο τσίπο τσίπο. Βρίσκικότες βρίσκει Γάλλους, μπράβο τσίπο τσίπο. Βρίσκικότες βρίσκει Γάλλους, βρίσκει τους σκυλές με Γάλλους. Τα βλαμε, γιόντιγα τα βλαμε, γιόντα. Βρίσκικότες βρίσκει Γάλλους, βρίσκει τους σκυλές με Γάλλους. Τα βλαμε, γιόντιγα τα βλαμε, γιόντα. Πάρε άντρα κολυξούρι, μπράβο τσίπο τσίπο. Πάρε άντρα κολυξούρι, μπράβο τσίπο τσίπο. Πάρε άντρα κολυξούρι, να έχεις άντρα και γαϊδούρι. Τα βλάμε, γιόντινα τα βλάμε, γιόντα. Πάρε άντρα κολυξούρι, να έχεις άντρα και γαϊδούρι. Τα βλάμε, γιόντινα τα βλάμε, γιόντα. Γέννηδε καπτάρ κοστόλι, μπράβο τσίπο τσίπο. Γέννηδε καπτάρ κοστόλι, μπράβο τσίπο τσίπο. Έγινε καπτάργος όλοι να σου τη χαϊδεύουν όλοι. Τα βλάμε, γιόντιλα τα βλάμε, γιόντα. Έγινε καπτάργος όλοι να σου τη χαϊδεύουν όλοι. Τα βλάμε, γιόντιλα τα βλάμε, γιόντα. Ο παπάς από τη σκάλα κυνηγούσε μια δασκάλα. Τα βλάμε, γιόντινα τα βλάμε, γιόντα. Ο παπάς από τη σκάλα κυνηγούσε μια δασκάλα. Τα βλάμε, γιόντινα τα βλάμε, γιόντα. Κάτσε τώρα, μπλοκιμέ.
άλλαξε τώρα χρόνια και τώρα που είναι αγιασμένοι τα μλαμέ, γιόντι να τα μλαμέ, γιόντα. Κάτσε τώρα χρόνια τώρα που είναι αγιασμένοι τα μλαμέ, γιόντι να τα μλαμέ, γιόντα. Φαίνεται τόσο ξεκάθαρα, ας πούμε, είδες πόσο παραδοσιακό είναι και πόσο φυσικό, δηλαδή είναι τραγούδι της τάβλας στην κυριολεξία, όπως λέει και το ίδιο στους στίχους τους. Πάντως έχουν ομοιότητες με τα τραγούδια τα αντίστοιχα της Ακίνθου, έχουν πάντα κάτι το ερωτικό, θα λέγαμε, κάποια στοιχεία, έτσι. Και σκοπτικό. Ναι, βέβαια. Έχουμε και το χιούμορ στη μέση και γι' αυτό το διαλέξαμε, αυτό το τραγούδι. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, το παραμπότσι μποτσιμπό, το λεγόμενο. Και από την Αγία Εφημεία τώρα πάμε χαμηλή πτήση στο Βασιλικό, στη Ζάκυνθο, και πάμε σε μια άλλη ταβέρνα εκεί με τον Γιάννη τον Αμανατίδη. Έπεσε πέρονο σφορό και η Ζακυνθινή παρέα. Εδώ βλέπουμε και τον Νικόλα. Ο καλύτερος πρίμος του Ζακύνθου, έτσι τουλάχιστον ξέρουμε εμείς. Μάλιστα. Λοιπόν, χαρακτηριστικά. Έχουν ομοιότητες απίστευτες. Και μουσικές και σκοπτικότητας και χιούμορ και ούτω καθεξής. Υπάρχει και αυτό ο σαρκασμός μεγάλος. Μεγάλη δόση αυτό ο σαρκασμός, Σπύρο, από ό,τι βλέπω σε αυτά τα τραγούδια της παρέας. Σε όλα αυτά τα τραγούδια της παρέας πάντα υπάρχει και ο αυτοσαρκασμός. Το τραγούδι που ακούγαμε από την Κεφαλονιά, Τάσο, κάποια στιγμή έχει στίχους που λέει ότι τους σεισμούς δεν τους φοβάμαι κλπ. Όντως έχει αυτοσαρκασμό. Να πάμε λίγο τώρα στον τουρισμό, μια γρήγορη ματιά. Όπως είπαμε προηγουμένως, αυτό το θέμα το οποίο ανέδειξε στις 18 του Νοέμβρη η εφημερίδα Ημέρα και αφορά αρκετά στοιχεία, πάρα πολλά στοιχεία και πίνακες από τις φετινές αυξήσεις στον αερολιμένα του νησιού της Ζακύνθου. Σύμφωνα στον αφήξεων, έτσι, τον μιλάμε αφήξεων, για μεγάλες, μεγάλες διαφορές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Ντιάνας Χαϊκάλη, το νησί της Ζακύνθου, ο πέμπτος νησιωτικός προορισμός στην Ελλάδα, έσπασε το φράγμα των 480.000 τουριστών με πτήσεις τσάρτερ, δηλαδή προσγειώσεις, μιλάμε στο αεροδρόμιο του νησιού, δεν έχει καμία σχέση με το λιμάνι αυτό το δημοσίευμα. Μόνο αεροδρόμιο, καθάρες, αφήξεις στο αεροδρόμιο. Πέμπτος προορισμός. Με πρώτο, αν δεν κάνω λάθος, το Ηράκλειο, την Κρήτη. Είναι η Κρήτη, είναι η Ρόδος, είναι η Κέρκυρα, είναι η Κόσμο, μετά είναι η Ζάκυνθος. Πάρα πολύ ψηλά. Νομίζω και η Κεφαλονιά είναι στην πρώτη δεκάδα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, είναι στην πρώτη δεκάδα, αλλά είναι πολύ χαμηλότερα. Όμως έχει καταπληκτικούς ρυθμούς αύξησης στο τελευταίο χρονικό διάστημα η Κεφαλονιά. Φέτος είχε πάνω από 30% αύξηση.
Τι λένε λοιπόν αυτοί οι πίνακες? Λένε ότι οι καλύτεροι πελάτες του νησιού της Ζακύνθου είναι οι Βρετανοί με 228.000 τουρίστες, οι οποίοι εξακολουθούν να αποτελούν τη σημαντικότερη αγορά, δεδομένου ότι αποτελούν το 46,98% των επισκεπτών του νησιού της Ζακύνθου, χάνοντας όμως διαρκώς έδαφος αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν από μια δεκαετία ήταν η απόλυτη κυρίαρχη των νησιών του Ιωνίου και της Ζακύνθου. Αναμενόμενο είναι, Σπύρο, αυτό από τη στιγμή που άλλοι λαοί έρχονται για διακοπές. Προτιμούν τα Επτάνησα για διακοπές. Είναι αναμενόμενο κάποια στιγμή να χάσουν τα πρωτεία. Πιθανόν να χάσουν και τα πρωτεία κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Μετά το 2004, Τάσο, που ήταν κορυφαία χρονιά, είχε ξεκινήσει μια πτώση τουριστική. Από το 2001 λοιπόν και μέχρι τις μέρες μας, φέτος το 2013 ήταν η πιο σημαντική χρονιά αφίξεων. Μιλάμε για αφίξεις. Αυξήθηκαν και οι πτήσεις τσάρτερ και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, αν όλα πάνε καλά και δεν συμβεί κάτι στην πορεία, το 2014 θα είναι ακόμα καλύτερη χρονιά. Να δώσουμε λοιπόν μια ματιά και να πούμε εν συντομία, παράδειγμα, το 2001 που ήταν η χρονιά, θα μπορούσε να πει κανείς, σταθμός σε αφίξεις, ήταν 470.000. Το 2 έγιναν 485, το 3 487, το 4 489 και από εκεί μετά αρχίζει μια καθίζηση. Φτάσαμε λοιπόν στο 11 που είχε στο 10, συγγνώμη, που είχε 420.000 για να εκτοξευθεί πάλι. Το 2013 ήταν η καλύτερη χρονιά από το 2001. Το 2003 είχε 487.000 αφίξεις, ναι. Το 2013 486. Μάλιστα. Δηλαδή το 2004 ήταν η καλύτερη από το 4 χρονιά. Μετά υπήρχε ήταν καθίζεις. Η χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων. Ναι, γι' αυτό, σαφώς. Έπαιζε η Ελλάδα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, ήταν τότε με την Eurovision, θυμάσαι. Ναι, τώρα εσύ διαβάζεις πίνακα, εγώ βλέπω τα πλάνα που μας έχουν ετοιμάσει. Ναι, και σε έχουν... Ναι, δεν καταλαβαίνω. Πήγες... Δεν καταλαβαίνω. Έγινες καλοκαιρινός. Έγινες καλοκαιρινός τώρα. Σε καταλαβαίνω. Να πούμε λοιπόν ότι η χώρα η οποία φέρνει τον περισσότερο κόσμο στα νησιά του Ιωνίου και στο νησί της Ζακύνθου, για το οποίο μιλάμε αυτή τη στιγμή, είναι η Μεγάλη Βρετανία με πάρα πολλές αφίξεις. Δεύτερη χώρα για το νησί της Ζακύνθου, η δεύτερη χώρα που είναι πολύ 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 πιο χαμηλά από την Μεγάλη Βρετανία, Τάσο και κυρίες και κύριοι, είναι η Τσεχία. Τσεχία, Συγγνώμη, είναι η Πολωνία με 36.000 αφιχθέντες. Το 13, μιλάμε για το 13, έτσι. Φαντάζομαι η Ρωσία θα είναι ψηλά επίσης. Η Πολωνία λοιπόν είναι στην πρώτη πετάδα. Είπαμε Βρετανία, Πολωνία δεύτερη. Τρίτη είναι η Τσεχία. Ναι. Τέταρτη η Ολλανδία, η οποία ανακάμπτει κάποια στιγμή. Είχαμε πολύ, πολύ χαμηλά ποσοστά από την Ολλανδία. Ξαφνικά ξαναπήρε μπροστά. Και βέβαια μετά είναι όλες οι χώρες, κάποιες άλλες χώρες, όπως είναι η Αυστρία, όπως είναι το Βέλγιο, όπως είναι η Ιταλία. Έχει 14.335 αφίξεις Ζάκυνθος από Ιταλία το καλοκαίρι που πέρασε. Όπως είναι η Σουηδία, σαφώς, Φιλανδία και ούτω καθεξής. Ρωσία. Η Ρωσία πήγε σε 45.916 φέτος, ενώ πέρυσι το 12 είχε 17.398. Βλέπεις εδώ. Θεαματική αύξηση πάνω από 120%, 150%, 140%, 150% αφήξεις. 163,91% για την ακρίβεια υπάρχει στο δημοσίευμα της εφημερίδας. Το ποσοστό υπάρχει. Το ποσοστό αύξησης από τη μία χρονιά στην άλλη. Και λένε ότι του χρόνου θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί έχει γίνει πάρα πολύ καλή παρουσία των Ιόνιων νησιών και της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς και της Κέρκυρας. Εσύ, Σπύρο, με την εμπειρία που έχεις, νομίζεις ότι οι εκθέσεις και η παρουσία περιφέρειας, δήμων, ιδιωτών βοηθάνε στο να αυξηθεί ο τουρισμός ή κατευθύνονται από κάποιους tour operator και ό,τι γίνει δεν γίνει στην έκθεση, μια παρουσίαση θα έχει κόσμο? Επειδή κατευθύνονται όλα από τους tour operators, Τάσο, και η γνώμη δική μου είναι προσωπική, είναι δημοσιογραφική αν θέλεις και με το μάτι ενός επισκέπτη σε εκθέσεις και όχι ενός επαγγελματία στον χώρο του τουρισμού, επειδή κατευθύνονται, ακριβώς επειδή κατευθύνονται, είναι απαιτούμενη ανάγκη η παρουσία, όχι μόνο στις εκθέσεις, αλλά σε μια σειρά δράσεων στο εξωτερικό, Τάσο Θεοδόση. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο οι εκθέσεις. Δηλαδή, αν θα πάει μια πόλη, μια χώρα, ένα νησί σε μια έκθεση, θα πρέπει να φροντίσει ούτως ώστε να λάβει και άλλες μορφές παρουσίας και συναντήσεων με όλους αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους χρειάζεται σε αυτόν τον τόπο, αλλά και την κοινωνία εκεί την οποία έχει ανάγκη. Μια σειρά δράσεις που να μπορέσει να βελτιώσει την εξωστρέφειά της. Έτσι το λέμε. Οπότε είναι ένας συνδυασμός δράσεων για να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Βεβαίως. Και για αυτές τις δράσεις, επιμένω και λέω χρόνια τώρα, χρειάζονται επαγγελματίες για να σχεδιάσει κανείς δράση προβολής, παύλα δημοσιότητας,
θα πρέπει να έχει προσλάβει και να έχει υπό τις πολιτικές του εντολές επαγγελματίες του είδους. Δεν γίνεται, Τάσο Θεοδόση και κυρίες και κύριοι, ένας δήμαρχος, ένας αντιδήμαρχος, ένας πρόεδρος μιας αναπτυξιακής εταιρείας που προέρχεται μέσα από αιρετές διαδικασίες, να έχουμε εμείς την απέτηση να πάει και να κάνει σωστή επαγγελματική δουλειά προβολής, εξωστρέφειας, δημοσιοποίησης, δημοτικότητας και ό,τι άλλο αυτό συνεπάγεται για να σε φέρει σε κάποια επίπεδα σε ένα τόπο, σε μια κοινωνία, για να σου δημιουργήσει συνθήκες τουριστικού προϊόντος. Το κάνουν, Σπύρο, έχω απορία, το κάνουν οι αιρετοί αυτό το να δίνουν σε επαγγελματίες? Όχι, Τάσο. Όχι, Η μόνη περιοχή της Ελλάδας που αποτελεί αυτή τη στιγμή παράδειγμα σε όλη τη Μεσόγειο, ξέρεις ότι η Μεσόγειος έχει πάρα πολλούς προορισμούς από το Γιβραλτάρ μέχρι το Βόσπορο. Είναι περισσότεροι προορισμοί είναι στη Μεσόγειο. Η μόνη, λοιπόν, το μόνο μέρος στη Μεσόγειο που έχει αποτελέσει εξαίρεση και πραγματικά είναι παράδειγμα προς μίμηση και γίνονται πάρα πολλά συνέδρια και έρχονται από την Ίμπιζα, από μεγάλους τουριστικούς προορισμούς να τα παρακολουθήσουν αυτά τα σεμινάρια, είναι η Ρόδος. Έχει στήσει, λοιπόν, έναν οργανισμό, την Pro Tour, τη λεγόμενη, ο οποίος μπει στο διαδίκτυο και γράψει Pro Tour και ψάξει, θα καταλάβει τι εννοούμε, η οποία είναι μια πολύ πολύ σημαντική, ισχυρή εταιρεία, η οποία δουλεύει κάτω από πολιτικά μεν κριτήρια και εντολές, αλλά με καθαρά ιδιωτικούς τρόπους. Μάλιστα. Με γνώση. Και η Κρήτη, η Ρόδο, συγγνώμη, οπουδήποτε και αν πάμε, θυμάσαι στο ρεπορτάζ το οποίο είδαμε. Στη World Travel Market. Είδες την περιπτώση που είχε και η Ρόδος. Το τεράστιο, δεν το είχε ο Δήμος το περιπτώριο, ούτε η περιφέρεια. Ούτε μάλιστα. Η αντιπεριφέρεια Ρόδου. Το είχε η Προτούρ. Δηλαδή και οι φορείς της Ρόδου έχουν δημιουργήσει αυτή την Προτούρ που αναλαμβάνει τις δράσεις. Ακριβώς. Και είναι μέσα όχι μόνο οι Δήμοι, ο Δήμος μάλλον και η περιφέρεια και οι δημόσιοι οργανισμοί, είναι και οι ξενοδόχοι και οποιοδήποτε άλλο χρειάζεται. Το περίπτερο, λοιπόν, που στείνεται εκεί στην έκθεση και οι δράσεις που γίνονται μέσα σε αυτό το περίπτερο, Τάσο, δεν είναι ότι πήγα και έφτιαξα ένα περίπτερο στο Travel World Market. Είναι ποιος το έφτιαξε, για ποιο σκοπό το έφτιαξε, τι θέλει να προσελκύσει, τι δράσεις θα γίνουν μέσα σε αυτό το περίπτερο, τι προβάλλει, ποιοι θα είναι εκεί να δίνουν πληροφορίες σε όσους ρωτάνε και ποιες παράπλευρες εκδηλώσεις θα γίνουν εκείνη την περίοδο μέσα στο Λονδίνο, πάντα με την καθοδήγηση αυτών των επαγγελματίων. Πέρυσι στην Travel World Market, η Pro Tour της Ρόδου στην κυριολεξία, να το πω έτσι εδώ επτανησιακά, αμπόλυσε στην κυριολεξία, Τάσο, όπως σου το λέω, μια ομάδα με συγκεκριμένη στολή κοριτσιών και αγοριών στους δρόμους της Βρετανικής πρωτεύουσας και με σημαντικά τηλεοπτικά συνεργεία κατέγραφαν όλες τις δράσεις που έκαναν και περπατούσαν σε πολυσύχνα στα μέρη με συγκεκριμένη στολή και είχαν ξεσηκώσει το μισό κέντρο του Λονδίνου αυτή η ομάδα. Ωραία. Αν έβλεπες το βίντεο θα πάθαινες. Στην κυριολεξία, έτσι, να σου πω, σοκ. Είναι δράσεις, λοιπόν. Είναι δράσεις, είναι πράγματα. Η εξωστρέφεια βελτιώνεται. Έχουν τα νησιά εδώ να πουλήσουν ένα και μοναδικό τεράστιο προϊόν. Εκτός από τον ήλιο, τη θάλασσα και όλα αυτά τα οποία δεν έχουν βελτιωθεί ποτέ, δηλαδή τις υποδομές τους, τα νησιά έχουν να πουλήσουν πολιτισμό. Αυτά τα νησιά εδώ του Ιωνίου. Έχουν πολιτισμό και με το διαβατήριο του πολιτισμού μπαίνουν όπου θέλουν. Το ζήτημα είναι πώς το φτιάχνεις αυτό, πώς το πακετάρεις, τι περιτύλιγμα του βγάζεις, σε ποιους θες να απευθυνθείς και πώς πας. Αύριο θα σου ετοιμάσω, αν προλάβω, Σπύρο, για την χαμηλή πτήση, μια σύνδεση με Μόναχο, πιθανόν, για να δούμε που έχει μια έκθεση εκεί που έχει σχέση με τη γαστρονομία, επειδή ξέρω ότι σ' αρέσουν οι γαστρονομικές παρεμβάσεις στην εκπομπή. Είναι το πλέον περιζήτητο του αυτή τη στιγμή προϊόν για την τουριστική προβολή. Δηλαδή, η γαστρονομία παίζει πάρα πολύ ψηλά, Τάσο, Θεοδόση, στο να δώσει σημασία μια ευρωπαϊκή πόλη, μια ευρωπαϊκή κοινωνία, μικρή, μεγάλη, δεν έχει σημασία, να δώσει σημασία σε ένα τόπο που θα πάει διακοπές. Ναι. Είναι ένα από τα κομμάτια εκείνα τα οποία θέλει να απολαύσει ο τουρίστας, η γαστρονομία. Πολύ σωστά. Food and Life λέγεται η έκθεση, 27 Εντεκάτου με 1η 12 στο Μόναχο θα γίνει αυτή η έκθεση. Έχει από Ελλάδα αρκετό κόσμο, δεν ξέρω αν έχει από επτάνηση, θα το δούμε αυτό, θα μιλήσουμε αύριο με κάποιον υπεύθυνο και θα έχουμε και εικόνα πιθανόν από την περσινή, αν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε, θα το δεις. Είναι κάτι που μας ανοίγει δρόμους. Μας ανοίγει τα μάτια, θα λέγαμε, για να... Τάσο, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Όχι. Και αυτό θα το δούμε αύριο, θα κάνουμε σύνδεση με Μόναχο. Θα προσπαθήσουμε αύριο να το κάνουμε. Με το Μόναχο σύνδεση στη μεσημεριανή μας εκπομπή αύριο. Και πάμε τώρα σε ένα βιντεάκι το οποίο μας βρήκε ο Νίκος Ζαμπάς και αφορά ένα πιάνο το οποίο παίζει σαν τσέλο. Ναι. Τι ακριβώς είναι αυτό, ξέρεις? Λοιπόν, το έχω εδώ. Το 15ο αιώνα ο Λεωνάρντο Νταβίντσι είχε σχεδιάσει σε ένα χαρτί ένα όργανο που να ακούγεται σαν τσέλο και να έχει πλήκτρα όμως. Το όργανο έκατσε και το έφτιαξε
ένας Αυστριακός, αν δεν κάνω λάθος, Σλάουμιρ Ζουμπρούσκι λέγεται, αν τον διαβάζω και σωστά, παρουσίασε τη δική του εκδοχή αυτού του σχεδίου του Νταβίντσι, τον βλέπουμε τον κύριο, μάλιστα το παρουσίασε για πρώτη φορά στο 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Πιάνου στην Κρακοβία, πριν λίγες εβδομάδες. Αυτό εδώ είναι το όργανο, εσύ Σπύρο που ξέρεις από μουσική θα καταλαβαίνεις. Και αυτό παίζει σαν τσέλο δηλαδή, σαν να έχεις δοξάρι. Ακριβώς. Παίζεις όμως με τα πλήκτρα ενός πιάνου, σαν πιάνο, αλλά ο ήχος που βγαίνει είναι σαν τσέλο. Βιόλα οργανίστα λέγεται το όργανο. Δεν ξέρω αν μπορούμε, αν κρίνεις Σπύρο Σκόπιμο, να ακούσουμε λίγο από τους ήχους του. Τρομερό μυαλό ήταν αυτό του Λεωνάρδο Νταβίντσι, Τάσο θα δώσει. Το 15ο αιώνα το σχεδίασε αυτό. Και πόσα άλλα πράγματα έχει σχεδιάσει. Ναι, καλά, εντάξει. Τι φοβερό μυαλό ήταν αυτός. 3 χρόνια και 5.000 ώρες εργασίας πήρε σε αυτόν τον κύριο το Σλάουμιρ Ζουμπρούσκι για να το ετοιμάσει και να πάντως, το παρουσιάσει. Ο ήχος είναι ασύλληπτος. Δεν μπορεί κανείς να το πιστέψει αν δεν το ζήσει. Ναι. Αυτή ήταν η επίσημη παρουσία. Ένα πιάνο το οποίο έχει ήχο τσέλου. Φοβερό, τι άλλο να πει κανείς. Πλήκτρα με χορδο ήχο. Λοιπόν, εδώ τελειώσουμε. Φτάσαμε στο τέλος μας. Ναι. Πραγματικά. Απόψε το βράδυ, μετά το δελτίο ειδήσεων, έχουμε και την Κλεψίδρα με την Τερέζα Λόξα. Έχουμε την εκπομπή της Τερέζας απόψε, μετά το δελτίο ειδήσεων 9 με 10. Το οποίο θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε. Και θυμίζουμε ότι θα έχουμε το πρώτο θέμα το οποίο θα απασχολήσει το δελτίο μας απόψε. Τάσο. Είναι τι θα γίνει με τους δημάρχους μετά τη συνάντηση με τον κύριο Μιχελάκη. Να πούμε ακόμη ότι θα μιλήσουμε και με την Πάτρα με όλες τις εξελίξεις και με Κέρκυρα. Θα έχουμε πολλές συνδέσεις σήμερα. Θα δούμε τι ακριβώς υπάρχει στην επικαιρότητα της γειτονιάς μας. Να πούμε ότι έχει ισχυρή βροχόπτωση σε Ζάκρητο και Κεφαλονιά αυτή την ώρα, όπως με ειδοποιούν Σπύρο. 4 και 31 πρώτα λεπτά. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτήν την ώρα και μας παρακολουθήσατε. Αύριο μαζί σας με πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και σύνδεση με Μόναχο, καθώς επίσης και με την κλήρωση για την τηλεόραση αλλά και για το δείπνο που σας έχουμε υποσχεθεί. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα.